άσχημα, μπορεί ψάχνουν το παλικάρι τώρα καημένα και. Να σου πω κάτι. Προφανώς έχει βυθιστεί μαζί με το αεροπλάνο τώρα, για να μιλάμε τώρα σε χαλαμάρες. Και τώρα είναι και σε μεγάλο βάθος. Θα φέρνουν και ένα νεκραφικό, λέει, να το ψάξουν. Ναι, αυτό είναι έως και 1000 μέτρα, λέει το βάθος. Μετά από 800 μέχρι 1200 λέει. Προφανώς έχει εγκλωβιστεί ο άνθρωπος εκεί τώρα, δυστυχώς, ας πούμε. Αλλιώς θα είχε βρεθεί. Τώρα. Φαντάζομαι. Θυμάσαι εκείνη τη γιατρίνα που είχε πέσει με το. Το θυμάμαι, ναι. Που είχε πέσει με το. Με ελικόπτερο. Με το ΕΚΑΒ. Το ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, βέβαια, και σώθηκε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν έπεσε κάπου στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Αττική. Mm-hmm. Κάπου στον Κάβο Ντόρο, ίσως. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και, τη βρήκανε. 4-5 μήνες μετά στον μπάλο στην Κρήτη, στην άκρη. Στο... Ναι. Είχε παρασυρθεί. Δηλαδή, από την Αττική είχε φτάσει στην Κρήτη. Άρα λοιπόν, τέλος πάντων. Δύσκολο, πολύ, πραγματικά πολύ δύσκολο. Πολλό δε μάλλον και για την οικογένειά του και για των δύο παιδιών την οικογένεια, αυτών των νέων παιδιών. Τι συνέβη. Είπε σόμπα, ρε παιδιά, έκλεισε σόμπα του καμπουράκι. Ρε παιδιά, σα έχω πει. Τι μπορώ να κάνω, πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό. Δημήτρη μου, δεν θέλω να μένει χωρίς σόμπα. Περίμενα να δούμε εδώ. Υπάρχει λειτουργία εδώ, δεν δουλεύει. Προστατεύει εδώ... και το άλλο. Και το άλλο. Και το άλλο. Εδώ, θα αρχίσει, δεν μπορεί. Δεν θέλω να μένει έτσι. Σε παρακαλώ πολύ. Τάπεξε. Τάπεξε, χάλασε. Έφυγε η φόσκολου και τη μάτιασε. Τη μάτιασε για να μην δουλεύει για μα. Όχι, έρχεται. Ορίστε, έρχεται. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια πολύ συγκλονιστική. Άκουγα και το τραγούδι προηγουμένως του Σκουλά, που είναι το τραγούδι των παιδιών της πολεμικής αεροπορίας. Και σκεφτόμουν πραγματικά και για τους συναδέλφους του πόσο δύσκολο είναι. Είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, εχθές, σκεφτόμουν όλο το βράδυ, έκανε μια πολύ κομβική ερώτηση στον πτέραρχο του Παπα-Νικολάου που είχαμε εδώ, ο οποίος μας εξηγούσε. Αυτό είναι το τραγούδι του Σκουλά, αυτό είναι το τραγούδι των παιδιών της πολεμικής αεροπορίας. Από τα αγαπημένα τους, όπως φαίνεται και στα social media, όπως αναρτούν, το οποίο είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Άκουγα λοιπόν την ερώτηση που έκανες στον πτέραρχο του Παπα-Νικολάου, ο οποίος πόσοι συνάδελφοί του, από την τάξη του, και λέει το 10%. Και σκεφτόμουν ότι όλη μέρα λέγαμε, και λέω, κοίτα να δεις. Αυτή η ερώτηση του Καμπουράκη ήταν όλο το, όλη η απάντηση στο, σε όλα αυτά που λέμε. Κοίταξε, εγώ είχα ακούσει, επειδή είχα σειρά εγώ που είχαμε Ίκαρο. Είχατε Ίκαρο. Να. Το Μανώλη. Ότι εγώ μια χαρά είναι. Και είναι και εκπαιδευτής του, έχει πάρει σύνταξη κτλ. Αλλά έχουμε κουβεντιάσει. Έχει χάσει από τη σειρά του. Έχει χάσει από τη σειρά του. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή έχει χάσει το 10% σου 10%. Λέει τη σειρά μου. Ο πτέραρχος ο Παπα-Νικολάου, ο άνθρωπος είναι συνταξιούχος πια. Έτσι, εν αποστρατεία εννοώ. Και σου λέει, έχασα πόση κάθε μέρα. Όλους όσους έχω συναντήσει εγώ τις παλιούς πιλότους κτλ. Και τους ρωτάω, έχουν χάσει φίλους. Μερικοί σου λένε ότι τυχαία την γλιτώσαμε εμείς, άλλοι όμως την γλιτώσαμε. Θα ανοίξουμε αυτή τη σελίδα σήμερα, γιατί αξίζει πράγματι για αυτά τα παιδιά να δώσουμε μια διάσταση, να καταλάβουμε πώς νιώθουν και οι ίδιοι και να μας μιλήσουν και άνθρωποι που έχουν χάσει παιδιά, ήρωες, σε αυτόν τον αγώνα, γιατί λέμε όλοι πολύ εύκολα αναχαιτίστηκαν, κάναμε αυτό, ανέβηκε το αεροσκάφο. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά η εκπαίδευση και η εγρήγορση αυτών των ανθρώπων είναι στο ανώτατο επίπεδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον πατέρα του ενός παιδιού, του συγκυβερνήτη του Υποσμιναγού, ο οποίος. Ο Μάριος Μιχαήλ Τουρούτσικας, ο οποίος έχει βρεθεί ισορρός του. Μίλησε στον Νίκο Γιαπρακά, να το δούμε λίγο. Ο άνθρωπος αυτός πραγματικά σε κατάσταση σοκ. Αλλά και με μια πολύ. Ναι, και του λέγε, λέει. Του λέγε, ρε εσύ, κάτσε να κάνεις τη δουλειά από τη δικιά μου, πήγαινε εκεί να το κάνεις. Όχι, λέει, θέλω να γίνω Ίκαρος και δεν με νοιάζει αν πεθάνω. Δηλαδή, σκέφτομαι ορισμένες φορές η επίγνωση της αίσθησης, μάλλον η αίσθηση του καθήκοντος αυτών των παιδιών, δεν είναι για τα λεφτά. Δεν πήγε για τα λεφτά. Για τα λεφτά που παίρνουν. Για τα λεφτά που παίρνουν καημένα. Δηλαδή, είναι, ούτε καριέρα έχουν είναι. Την τρέλα τους, θέλουν, αυτό. Ρε, τους αρέσει αυτό. Σου λέει εδώ μέσα στο αεροπλάνο. Και μετά μπαίνουν και μέσα στο. Καταρχήν νιώθουν μια δύναμη εσωτερική να έχει το αεροπλάνο και να αυτό. Δεύτερον, μετά μπαίνει σε μια αίσθηση καθήκοντος. Εγώ φυλάω κάτι, έχω μια αποστολή. Μα υπάρχει μια μακροσκελής ανάρτηση για τον Υποσμιναγό που αναφέρει για τους λόγους, λέει, γιατί πετάω.
και οι λόγοι μέσα σε αυτούς τους λόγους περιγράφονται. Πετάω για τον ψαρά που βγαίνει 4 τα ξημερώματα να φέρει μεροκάματο. Ναι. Πετάω για τον αγρότη στη Φλόρινα. Πετάω για τους ανθρώπους αυτής της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τον πατέρα, ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος, σε μια κατάσταση που να μην βρίσκεται άνθρωπος, πραγματικά. Έχει μεγάλη αγάπη για τα αεροπλάνα ο Μάριος, έτσι. Η τρέλα του. Μόνο αεροπλάνο. Μου το επιβεβαίωσε και ο διοικητής μέσα. Μου λέει δεν. Ήθελε μόνο. Είχε μεγάλο πάθος, μου λέει, με δουλειά. Μεγάλο πάθος σε τελειομανία. Από μικρός του άρεσε να βλέπει αεροπλάνα. Ναι. Ήταν ο στόχος ζωής του. Πέρναγε κάποιο αεροπλάνο, πεταγόταν έξω από το σπίτι. Δεν πάνε να ήταν οτιδήποτε αεροπλάνο. Ήταν ο στόχος του. Ο στόχος της ζωής του και του θανάτου του. Ακούς. Τι να πεις. Μας. Λοιπόν, χθες ο στρατηγός Φλόρος, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, πήγαν να δουν την οικογένεια του παιδιού, του υποσμηναγού. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες και τις εικόνες όπου πήγε. Καλά κάνει η στρατική ηγεσία, νομίζω ότι αξίζει αυτή η προσωπική επίσκεψη στον ίδιο, στην οικογένεια εκεί, η οποία νομίζω δεν είχε προαναγγελθεί κιόλας από τη στρατιωτική ηγεσία, απλά ήταν εκεί τα κανάλια και είδαν το στιγμιότυπο. Έχει τη σημασία της, έχει τη σημασία της, όπως εγώ αποδίδω και πολύ μεγάλη σημασία, Δημήτρη, στα αυτά που άκουσα να περιγράφει ο πτέραρχος, ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο κύριος Χριστοδούλου, τον οποίο τον άκουσα πραγματικά και συγκινήθηκα για τον τρόπο και την εκφορά του λόγου του, για το πώς μιλάει για αυτά τα παιδιά, σαν να είναι παιδιά τους είναι αυτοί, οι επικεφαλείς. Και θα τον έχουμε τον κύριο Χριστοδούλου συνέχεια, αλλά αξίζει πράγματι να ακούσουμε πώς το περιγράφει. Είναι στο ανώτατο επίπεδο, ακούστε τι λέει για τα παιδιά κάτω, τα παιδιά τους. Τα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους εν καιρό ειρήνη είναι περισσότερο ήρωες από αυτούς που χάνουν τη ζωή τους στον πόλεμο. Γιατί στον πόλεμο δεν έχεις επιλογή. Στην ειρήνη έχεις επιλογή. Στις οικογένειες θέλω να πω το εξής. Ότι αν είχαν τη δυνατότητα να ρωτήσουν τα παιδιά τους αν θα έκαναν την ίδια επιλογή, η απάντηση είναι ναι. Είναι πολύ συγκινητικό, πραγματικά σου λέω. Και πραγματικά αυτά είναι τραγικά γεγονότα που όμως σου θυμίζουν ότι καλό είναι να είμαστε ενωμένοι σε αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να είμαστε ενωμένοι. Αυτό θα έλεγα. Απλά καλό και για αυτά. Τι να σου πω. Όχι, για όλα τα άλλα πλακωνόμαστε. Για όλα τα άλλα εντάξει. Για όλα τα άλλα. Όχι, τώρα, λοιπόν, δεν πάμε στα άλλα που πλακωνόμαστε. Όμως γιατί μην νομίζεις λίγο. Πώς το είδες αυτό το Τσίπρα χθες. Που λέει αποχωρώ. Βλέπω, γράφουν τώρα, θα τα δείτε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάνει λευκή απεργία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λευκή απεργία. Και φεύγει από τη Βουλή. Καταγγέλει μια εξωθεσμική, λέει, πρακτική, η οποία δεν νομιμοποιεί την κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις. Κάποιοι λένε ότι είναι κοινοβουλευτικός ακτιβισμός αυτό, ρε παιδί μου, και ότι γυρίζει το 2015. Οι άλλοι σου λένε ότι εμείς καταδείξαμε με απόλυτο τρόπο ότι υπάρχει μια εκτροπή όσον αφορά την εφαρμογή του συντάγματος, εννοεί τις παρακολουθήσεις που είναι βεβαιωμένες από την ΑΔΑΕ, όπως περιγράφει ο αρχικός αντιπολίτευσης, και φεύγουμε. Δεν παριστάμεθα πλην από την ψηφοφορία για το νομοθέτημα για τα εγκληματικές οργανώσεις, για τα κόμματα εγκληματικές οργανώσεις. Λοιπόν, έχει σηκώσει μεγάλες αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό. Υπάρχουν αντιδράσεις από όλες τις πλευρές, μέχρι και πέραν της κυβέρνησης και το ΠΑΣΟΚ μιλάει για γκεμπελίστικες μεθόδους από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Γκεμπελίστικες. Έχει σηκωθεί μια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ τι και με το ΠΑΣΟΚ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Όχι, να πούμε. Ιστορία, ρε παιδί μου τώρα, καταρχήν ζητάς εκλογές, όλο το καλά τώρα εκλογές, ας πούμε, ενώ θα κάνει εκλογές σε ένα μήνα. Σε 70 μέρες. Περίπου. Τα άφησε και ανοιχτό χθες ο Μητσοτάκης, είπε πριν το Πάσχα κάποιες εκλογές. Προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Για να λέει ότι οι δεύτερες θα είναι μετά. Πριν το λογικά θα είναι μετά. Αυτό το είπε η πρεμούρα. Δεύτερον τώρα. Τι να. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θέλω τώρα. Γιατί θα πούνε ότι. Όχι, δεν θα πούνε τίποτα. Την άποψή μας λέμε. Μα σου λέω εδώ. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια θεωρώ... και εγώ. Θα σου πω κάτι, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση χθες. Εγώ που. Όπως ξέρεις... αυτά τα κάνεις σε δικτατορία, να πούμε. Δηλαδή, λες, υπάρχει δικτατορία, κουμπάρε. Δεν συμμετέχω πουθενά, δεν αυτό. Βάζω τα φυσεκλή και ανεβαίνω στο βουνό, ας πούμε. Ναι. Κατάλαβες. Τώρα αυτό το πράγμα, μια εβδομάδα μετά που πήρε ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση. Και... πρόσεξε. Και το συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι. Γιατί αυτό έχει σημασία για να σχολιάσουμε. Ότι όλα είναι υπό την αυτή των. Ότι την ψήφονται εμπιστοσύνη στην πήρε. Μπράβο, αυτό εκβιάζονται. Αυτό. Διότι αν πάει ο Μανδρουλάκης να κάνει. Συμμαχία με τον Μητσοτάκη κυβέρνηση είναι εκβιαζόμενο. Είναι λόγω των υποκλοπών εκβιαζόμενο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα θυμίζει λίγο Δήμα τώρα.
Να, την περιπόλυση Δήμα που όλοι, τώρα... όλοι τα παίρνανε για να ψηφίσουν Δήμα. Τέλος, ναι, το θυμάμαι. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις. Αλλά... Όχι, μα η γνώμη. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο τραβηγμένα από όσο πρέπει. Κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου και εμένα είναι ένα κλικ παραπάνω από και εγώ δεν το περίμενα. Ακούω. Και ποιο σημασία έχει την περίπτωση. Και το λέω εγώ που λέω ότι θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ δεν λέω κάθε μέρα τσακώνομαι εδώ πέρα και λέω ότι ρε παιδιά, υποκλοπές, πέστε μας γιατί γίνονταν κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλο θεσμικό αποτύπωμα, κατά τη γνώμη μου. Τεράστιο. Και είναι τεράστια ρογμή για την κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου αυτή. Από εκεί και πέρα όμως, ήταν τα ουσιαστικά το 95% των απαντήσεων αφορούσαν τις υποκλοπές εχθές. Το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Θα μου πεις και ερωτήσεις που κάνανε οι συνάδελφοι. Και καλά κάνανε οι συνάδελφοι, αυτό ρωτήσανε. Δεν είναι κακό, αυτό επέλεξαν να ρωτήσουν. Άρα και γιατί αυτό είναι το βασικό θέμα της κουβέντας. Αυτού... Από την άλλη πλευρά, βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εδώ υπάρχουν δομικά ζητήματα που αφορούν τον κόσμο. Και αυτό τον αφορά. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εγώ τι καταλαβαίνω. Ότι αν μια κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να νομοθετεί, εάν εγώ δεν συμμετέχω διότι είναι υπονομευμένοι όλοι αυτοί οι θεσμοί. Ναι, εάν οποιαδήποτε άλλη επιλογή είναι προϊόν εκβιασμού, θα πάμε σε αμφισβήτηση του αποτελέσματος στο τέλος. Πρόσεξε. Εχθές ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν στην ΕΡΤ το βράδυ, στο δελτίο της ΕΡΤ. Και λέει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι ενδεχομένως να στηθεί, δεν το λέει έτσι ακριβώς, τώρα όπως το άκουσα εγώ το περιγράφω, λέει ότι ενδεχομένως θα στείνεται και ένα σκηνικό αμφισβήτηση εκλογικού αποτελέσματος. Εντάξει, το είπε και ο Βορύδης αυτό. Μα, λογικό να το πούνε τώρα, στην άλλη μεριά. Ναι. Όταν λες ότι όλα είναι υπονομευμένα, όλα είναι υποκαθεστώς εκβιασμού, όλα, όλα, όλα. Ούτε όταν λέει ότι η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης δώσαν οι βουλευτές, αλλά ενδεχομένως εκβιαζόμενοι, άρα εγώ το παίρνω από τη Βουλή και το πάω στο λαό. Να. Τώρα, τι να πω. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, τώρα, πάμε... ναι. Βέβαια, από την άλλη μεριά, επειδή είναι πίσω στους δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να κάνει. Να συσπυρώσει τον κόσμο του. Δεν ξέρω. Να συσπυρώσει, να επιτεθεί, να αυτό, ναι. Κάτι πρέπει να κάνει. Αλλιώς είναι πίσω, σου λέει, πώς θα πάω, έτσι. Πάμε να δούμε πώς το είπε ο κύριος Τσίπρας, πώς έθεσε το ζήτημα ο κύριος Τσίπρας, πώς το απάντησε ο κύριος Οικονόμου, που μιλάει για τραμπισμό αλλά Γκρέκα, και πώς πήρε θέση και ο κύριος Μάντζος, εκπροσωπός του ΠΑΣΟΚ. Στο δίλημα, επαναλαμβάνω, δημοκρατία ή εκτροπή, δεν θα απαντήσουν 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα απαντήσουν 10 εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να προκηρύξει άμεσα εκλογές, αυτές να διεξαχθούν όπως το Σύνταγμα προβλέπει, εντός των επόμενων 20-21 ημερών, εντός του Φλεβάρη. Όσο λοιπόν αρνείται ο κ. Μητσοτάκης να προσφύγει στις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιεί το νομοθετικό έργο μιας κυβέρνησης που αποδεδειγμένα πια είναι κυβέρνηση εκτροπής. Η συζήτηση που διεξήχθη στη Βουλή μετά την υποβολή της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε σε μια δεινή κοινοβουλευτική, όχι όμως μόνο κοινοβουλευτική, αλλά και πολιτική ήττα του κ. Τσίπρα προσωπικά, ο οποίος πήρε πάνω του όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αποτελεί δεινή ήττα όχι μόνο επειδή η πρόταση απορρίφθηκε πανηγυρικά, αλλά γιατί φάνηκε ολοκάθαρα η γύμνια θέσεων και επιχειρημάτων τόσο του κυρίου Τσίπρα προσωπικά, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Σήμερα δήλωσε ότι θα απέχει από το Κοινοβούλιο, αποδεικνύοντας και πάλι την ανεύθυνη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι γκεμπελικές πρακτικές, λέγε, κάτι θα μείνει, είναι πάντα στην εργαλειοθήκη των στελεχών και των επικοινωνιακών βραχιώνων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, αυτό είναι. Είναι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Εντάξει, θα γίνει τζέτζο. Χαμός γίνεται. Θα σκοτωθούμε τώρα. Βέβαια. Θα σκοτωθούν εδώ δηλαδή. Έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, Κώστα Ζαχαριάδη, Παύλο Χριστίδη συνέχεια εδώ. Να δούμε πώς θα καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δυνατό, δυνατό πάνελ έχουμε σήμερα. Λοιπόν, να δούμε και δύο πρακτικά για τον κόσμο. Λοιπόν, οι επικουρικές. Πρώτον, ανακοίνωσε χθες ο κύριος Χατζηδάκης ότι αναδρομικά θα δοθούν 100 ευρώ το μήνα για κάθε μήνα καθυστέρηση στην έκδοση επικουρικών συντάξεων. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν σε κρεμότητα 80.000 επικουρικές συντάξεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν και τις κύριες συντάξεις. Δεν παίρνουν τις επικουρικές τους όμως. Και μιλάμε για καθυστέρηση από το 2016, έτσι. Λέει λοιπόν ο Χατζηδάκης, σας δίνουμε από 100 ευρώ αναδρομικά για κάθε μήνα καθυστέρηση. Ως μέρος της σύνταξης. Ως μέρος της σύνταξης. Ναι, δεν το. Της επικουρικής. Όχι ως πέναλτι του. Όχι μπόνους. Δεν είναι μπόνους. Ναι. Ως μέρος της σύνταξης. Καλά το λες και το διευκρινίζεις. Λοιπόν, αυτή η τροπολογία, πάμε να δούμε λίγο τις κάρτες που παρουσίασαν χθες στο δελτίο ο Γιάννης Οφόσκολος. Λοιπόν, μιλάμε για περίπου 40.000 άτομα που θα ευνοηθούν, γιατί οι υπόλοιπες 40.000 που εκκρεμούν εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον Ιανουάριο. Ναι. Θα έχουν δοθεί.
Εδώ λοιπόν είναι έως 31 πρώτου 23 100 ευρώ το μήνα. Θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση ταξιοδότησης πριν από 1η Ιουλίου του 22. Εύλογο. Ως ένα χρόνο δηλαδή. Ναι. Μισό χρόνο. Μισό χρόνο περίπου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα. Έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι την κύρια σύνταξη και είναι τουλάχιστον με βάση 15 ετή ασφάλιση. Έτσι. Ότι είχαν 15 χρόνια ασφάλιση για να δομείται, νομίζω, η επικουρική. Για να έχουν δικαίωμα επικουρική, όπως καταλαβαίνω. Αν δεν έχεις λιγότερα από 15 χρόνια, δεν παίρνεις. Ακριβώς. Πάμε στην επόμενη για να δούμε. Η πληρωμή θα γίνει ως 15 Μαρτίου. Πάμε να δούμε 2-3 παραδείγματα για να καταλάβετε. Είναι αν κάποιος έχει κάνει έτσι τον πρώτο τον Ιανουάριο του 16, παίρνει 8.400 ευρώ. Πώς είναι τώρα του 16, μωρέ, από το 16 μέχρι τώρα. Έχει, τώρα θα είναι ειδικές περιπτώσεις τώρα. Είναι δυνατόν. Πιο πολύ είναι ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό που λέει ότι ο πρώτο του 22 είναι 1.200 ευρώ, περίπου, στην τσέπη τους. Και αν είναι πρώτη του 21, 2.400, τα διπλά, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, 1.100 το μήνα, παιδιά. Ναι. 1.200 το χρόνο. 1.200 το χρόνο. Σου λέει ότι, οκ, σας τα δίνω τώρα, προεκλογικό. Καλό. Οι άνθρωποι είναι λεφτά που δεν έχουν πάρει τόσο καιρό. Έτσι. Λοιπόν, και κυρίως το καλύτερο σε αυτά είναι να εκαθαριστούν. Θα εκαθαριστούν οι μισές επικουρικές. Τις κύριες έχει πάει καλά. Έχει πάει καλά. Πήγε καλά, γίνονται κάποια έχει λάθη. Αλλά έχει λάθη. Εντάξει τώρα, παιδιά. Τα οποία να διορθωθούν. Τι καλύτερα, να έχει ένα λάθη, το διορθώσουν ή όχι, να. Όχι, είσαι καλά, ρε. Να πάρει σύνταξη. Να πάρει σύνταξη. Ρε, έχω άνθρωπο εγώ πάνω στο σπίτι μου. Ο άνθρωπο εργαζόμενο έκλεισε το μαγαζί του. Ξαφνικά δεν έχει 3 χρόνια, 2,5 χρόνια. Τρία, πόσα είναι, ξέρω εγώ. Τι είπα, ντροπή ήταν. Δηλαδή, εντάξει, ντροπή, να σου πω και ντροπή. Κάτι άλλο. Πόσα έχει στην άκρη, ρε φίλε. Τίποτα, δεν έχει κανένα να περάσει 2 χρόνια και 3. Είπαμε τώρα. Λοιπόν, άλλο ένα νέο είναι σήμερα, όσοι είστε ευάλωτοι δανειολήπτες, δηλαδή με τα συγκεκριμένα κριτήρια, μπορείτε να κάνετε την αίτηση για να πάρετε το 50% της επιδότησης, είπαν οι 4 τρίμες συστημικές τράπεζες, της επιδότησης που αφορά τη μισή αύξηση του στεγαστικού δανείου, δηλαδή πληρώνετε 500 ευρώ. Με την αύξηση επιτοκίου πήγε 600, θα πάρετε 50 ευρώ για 12 μήνες. Και μικρά επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη πρώτης κατοικίας. Δείτε το αυτό, υπάρχει η πλατφόρμα, σήμερα είναι να γίνει η αίτηση. Μπορώ να πάρω ένα μικρό επιχειρηματικό δάνειο με υποθήκη πρώτης κατοικίας. Αυτή τη στιγμή. Ξέρω εγώ. Για ποια επιχείρηση. Τι σχέση έχει αυτό. Δεν θα είσαι τόσο αυστηρός όσο οι τράπεζες εσύ. Όχι. Δώσε ένα μικρό επιχειρηματικό δάνειο. Και μετά στο επιδοτήσω. Με επιδότηση πρώτης κατοικίας. Εντάξει. Δεν έχω εγώ πρώτη κατοικία. Δεν έχεις πρώτη κατοικία. Όχι τώρα. Εγώ στο όνομά μου έχω τίποτα. Είμαι άστεγος. Ορίστε, είσαι άστεγος. Άστεγος. Θα σε φιλοξενήσω εγώ. Άστε. Μην ανησυχείς. Χάλασε πάλι. Παναγιώτη, έκλεισε τη σόμπα ο Παναγιώτης. Ήρθε και την έκλεισε ο Παναγιώτης, ξέρεις γιατί. Κάνει οικονομία, παιδί μου. Ο Παναγιώτης κάνει οικονομία, ο floor manager. Παιδιά, θα φέρω σόμπα πετρελαίου εδώ πέρα με μπουριά. Το φαντάζεσαι να μυρίζει κιόλας. Έχει κρύο. Καλημέρα. Γεια σου, Ρεκλιάρ. Γεια σου. Καλομήνα. Δεν το είπαμε. Καλομήνα, βέβαια. Μας πήρε μπουρουμπουρ. Καλομήνα. Λοιπόν. Επικουινίδες, θα είχαμε πει αυτά. Λοιπόν, και έτσι. Έχει κρυάκι όμως. Έχει καλό κρύο, έχει έντονο κρύο. Και δεν ανάβει σόμπα. Δεν είναι θέμα. Κάνει κρύο καιρός για δύο. Ιδιαίτερα τώρα. Αργά τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το βράδυ, ειδικά. Έτσι πέφτει πολύ θερμοκρασία. Έχουμε και συνθήκες. Έρχεσαι πιο κοντά με τον άνθρωπό σου. Αναγκαστικά, γιατί κρυώνεις, λες πάω πιο κοντά. Τι να κάνει. Έχουμε και συνθήκες παγετού σε υπηρετικές περιοχές και τα δυσκολότερα, βέβαια, είναι μπροστά μας. Μιας και όπως όλα δείχνουν, από το Σάββατο και στη συνέχεια θα έχουμε επίθεση και χιονοπτώσεων, ιδιαίτερα για την Ανατολική Ελλάδα και η Αττική. Τα τελευταία στοιχεία θέλουν να δέχεται έτσι αρκετές χιονοπτώσεις μέσα στην Κυριακή και τη Δευτέρα. Ψηλά ή κατεβαίνει χαμηλά? Χαμηλά, μέχρι στιγμής φαίνεται για πολύ πολύ χαμηλά. Δηλαδή ακόμη για θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τι λες τώρα? Βεβαίως και για το κέντρο της Αθήνας. Τα τελευταία στοιχεία που πήραμε χτες το βράδυ δείχνουν στο μεσημέρι της Κυριακής ακόμη και το κέντρο της Αθήνας να επηρεάζεται από πυκνές χιονοπτώσεις. Ναι. Θα τα βλέπουμε βέβαια μέρα με την ημέρα. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα και ο κόσμος. Άρα λες ότι τα τελευταία στοιχεία που έχεις. Ακριβώς. Αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε τι θα έχουμε αύριο αυτά βράδυ. Αυτά που έχω και εγώ αυτή τη στιγμή και αυτά που δίνει το Ευρωπαϊκό Μετεωρολογικό Κέντρο και που παίρνει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωραία. Να είμαστε σαφείς. Αυτά λένε ακριβώς λοιπόν τα στοιχεία ότι μπορεί να χιονίσει το κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια που λέει ο λόγος. Τα τελευταία στοιχεία λοιπόν που πήραμε χτες το απόγευμα, περιμένουμε να πάρουμε και τα πρωινά τώρα κατά τις 9 η ώρα που θα τρέξουν τα δεδομένα, δείχνουν χιόνια και στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή και τη Δευτέρα. Όχι, μην μου τα λες έτσι γενικά. Στην Αθανασίου Διάκου, στην Αργυρούπολη, θα θέλει αλυσίδες. Ναι, αποκλείεται. Συμφωνώ με αυτό. Ναι, πράγμα να πάρουμε. Δεν ξέρω να βάζω. Δεν ξέρω να βάζω αλυσίδες. Λοιπόν. Από τη στιγμή που τέθηκε το θέμα, να το πούμε και αυτό, ότι από τη στιγμή που υπάρχει πρόγνωση για χιονόπτωση, πρέπει να είμαστε εφοδιασμένοι με αλυσίδες. Σωστό. Καλά. Λάστιχα,
ή. Χιονουλάστηκα. Ποιο έχει μπροστά. Χιονουλάστηκα. Ή χιονοκουβέρτε. Κάποιοι μπορεί να τα έχουν να κάνουν αλλαγή των. Οι χιονοκουβέρτε είναι πιο εύκολε να μπουν. Είναι πιο εύκολε και πιο οικονομικέ από ό,τι γνωρίζω. Ναι. Βολεύουν οι χιονοκουβέρτε. Θα πάρω χιονοκουβέρτα δηλαδή. Χιονοκουβέρτα θα πάρει, αλλά άμα έχει πάγο, χιονοκουβέρτα δεν έχει το κράτημα. Είναι για το μαλακό χιόνι. Δηλαδή όταν πέφτει το χιόνι και στρώνεται εκείνη τη στιγμή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Καλύτερο είναι από το τίποτα. Σε πιο βαριέ καταστάσει. Αν παγώσει την άλλη μέρα δεν πα. Δεν είναι όπως η αλυσίδα. Η αλυσίδα το έχει το βάρος του αυτοκίνητου, το σπάει το αυτό, κολλάει τα μάτια. Ακριβώς. Ξέρει να βάζεις. Έχω βάλει μερικές φορές τώρα. Κάθε φορά ψιλοζορίζομαι. Δεν ξέρω. Δεν έχω βάλει, πρέπει όταν να βάλει και ποτέ. Όταν θα την πάρεις, ναι, θα κάνεις δοκιμή, αγόρι μου. Όταν θα την πάρεις. Ναι. Εκεί θα κάνεις δοκιμή. Ναι. Και βγει στο σπίτι σου ή θα κάνει δοκιμή ούτως ώστε να μην είσαι μέσα στα χιόνια. Σωστά, ναι. Και παγωμένος και να σε αυτό. Διότι εκεί είναι θέμα. Πάντως να πούμε, έχει δίκιο. Είναι πρόστιμο. Ακριβώς, αν δεν έχεις, υποχρεωτικά και για την ασφάλειά σου βασικά. Να έχεις αλυσίδες αν υπάρχει πρόγνωση για χιονοπτικά. Αυτό και ο κόσμος να το γνωρίζει, γιατί θα ξεκινήσει Κυριακή, όπως δηλαδή Σάββατο, Κυριακή. Οπότε θα πιάσει και εργάσιμες. Να είναι κλειστά τα καταστήματα την Κυριακή, κάπως δεν θα μπορέσει να εφοδιαστεί με αλυσίδες. Ακόμη και αν δεν το στρώσει το χιόνι, αν τον σταματήσουν στον δρόμο, θα έχει πρόστιμο, γιατί θα υπάρχει σίγουρα εκτίμηση για τα βόρεια τουλάχιστον του τμήματος της Αττικής. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το χάρτη μας. Αλλά μέχρι την Κυριακή τώρα. Εντάξει, μέχρι την Κυριακή για χαμηλά υψόμετρα δεν φαίνεται, τουλάχιστον για την Αθήνα. Μάλιστα. Οπότε θα έχουμε κρυάκι δηλαδή. Εντάξει, θα έχουμε έντονο κρύο αυτό. Χιόνισε να πούμε χτες κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε παραθαλάσσιες περιοχές της Εύβοιας. Το έστρωσε κανονικά. Βόρεια Εύβοια. Στην Εύβοια. Για την Κάριστο είχα μια πληροφόρηση. Ναι. Εκεί προς τα κεντρικά και νότια τμήματα. Χιόνισε και εδώ στην Αττική μέχρι τους Τρακομακεδόνες σε ένα υψόμετρο περίπου 300-400 μέτρων. Ασθενείς βέβαια χιονοπτώσεις. Ανοίγει σήμερα ο καιρός. Πάμε να αφήσουμε την κάρτα να κυλήσει. Βλέπετε με το βαθύ μπλε χρώμα, αυτές εδώ είναι οι πολικές αερίες μάζες που ήδη έχουν αρχίσει και επιτίθενται και στην κάθοδο μας επιτίθενται. Και στη χώρα μας από τα Βόρεια Βαλκάνια. Δείτε, περνάει το πρώτο κύμα, ακολουθεί δεύτερο κύμα, από πίσω σιγά σιγά κατεβαίνουν και πάλι οι πολύ έτσι ψυχρές αυτές αερίες μάζες. Και όπως έχουμε βέβαια εξηγήσει, καθώς αλληλεπιδρούν αυτές οι αερίες μάζες με τις θαλάσσιες εκτάσεις του Αιγαίου πελάγους, θα δημιουργήσουν αυτό που λέμε στη μετεωρολογία Aegean Lake Effect, ας το πούμε. Δηλαδή είναι η επίδραση. Τι είπες τώρα. Σημείωνε. Σημειώνω. Τι είπες τώρα. Δεν κρατάω σημειώσεις, δηλαδή το πανεπιστήμιο θέλει. Aegean Lake Effect. Δηλαδή είναι η επίδραση στην ουσία της θάλασσας. Lake λίμνη. Βέβαιως. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή τη θάλασσα σαν μια λίμνη, ας το πούμε έτσι. Περνάει πάνω από τη θάλασσα αυτός ο ξηρός και πολύ παγερός αέρας. Παίρνει υγρασία και δίνει χιονοπτώσεις στα ανατολικά προσύνεμα, όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τα τη σημερινή ημέρα. Γι' αυτό και δίνουμε έτσι μια έμφαση κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται από το ύψος του Βόλου και πιο ανατολικά και πιο νότια, βέβαια. Ναι. Σήμερα αυτές εδώ οι περιοχές επηρεάζονται από αυτό το πρώτο ψυχρό κύμα. Σχετικά γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και θα περιοριστούν τα φαινόμενα στη Βόρεια Κρήτη. Θα βγει ήλιος στο σύνολο της χώρας μας, παρόλο που θα κάνει βέβαια πολύ κρύο. Με τους βορειάδες να υποχωρούν και δείτε, στα βόρεια τμήματα της χώρας μας ο υδράγυρος κατά μέσο όρο ξεκινά περίπου από τους μείον 6 βαθμούς Κελσίου. Άρα λοιπόν υπάρχει και ισχυρός παγετός. Το μεσημέρι, βέβαια. Εκεί τον Ευρωκόπη δεν το βλέπω καλά, εκεί πάνω. Πάνω στο μείον 6 ακριβώς. Βέβαιως. Και στο κάτω Ευρωκόπη και η περιοχή της Φλόρινας, Κοζάνη, το Λεμαίδο, όλες εκείνες εκεί περιοχές. Πάμε να δούμε τα της Αττικής. Ξεκίνησε η μέρα με λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις ή χιονόνερο γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη. Σχετικά γρήγορα όμως θα διαλυθούν οι συννεφιές και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Θα υποχωρήσει και ο Βοριάς και θα φτάσει ο υδράργυρος κοντά στους 12 βαθμούς αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Συννεφιές από το βράδυ και συνέχεια θα υποχωρήσει και ο Βαρδάρης και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 10 βαθμούς. Με έντονο το κρύο βέβαια τώρα εδώ νωρίς το πρωί. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη στους χάρτες των βροχοπτώσεων. Βλέπετε αύριο Πέμπτη καθαρός ο χάρτης. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Παρασκευή όμως. Βροχές είναι αυτή ή χιόνια. Και βροχές και χιόνια. Όπου είναι δηλαδή λίγο πιο μεγάλο το υψόμετρο, μετατρέπονται σε χιόνια οι βροχοπτώσεις. Παρασκευή περνάει το πρώτο κύμα. Αυτό ήταν της Παρασκευής που πέρασε. Μα ακριβώς της Παρασκευής. Κοίτα εδώ τι έρχεται. Και πάμε τώρα στο Σάββατο. Βλέπετε πλέον ότι αρχίζουν και πυκνώνουν οι χρωματισμοί. Και αυτό βέβαια που εξηγήσαμε και αμέσως και πριν την ανάλυση αυτή, ότι τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή ανατολική και νότια Θεσσαλία, σποράδες, την Αττικοβιωτία, την Εύβοια, βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, φτάνουν μέχρι και την Κρήτη. Περνάει λοιπόν αυτός εδώ ο πολικός αέρας, η πολική μάζα μέσα από το Αιγαίο, θα παίρνει υγρασία και θα δίνει χιονοπτώσεις σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Άρα λοιπόν, από το Σάββατο το μεσημέρι και στη συνέχεια, με τα τελευταία πάντα προγνωστικά στοιχεία, και για αρκετές ημέρες μέσα στη νέα εβδομάδα, θα έχουμε συνεχώς κατά διαστήματα χιονοπτώσεις και σε πολύ, πολύ χαμηλά υψόμετρα για την ανατολική υπηρετική χώρα. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και σε περιοχές που δεν θα χιονίσει.
τόσο έντονα τουλάχιστον όπως είναι η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα που βλέπετε που είναι γενικά καθαρή. Σας θερώνει ο καιρός, θα πέσει η θερμοκρασία μείον 10, μείον 12 βαθμούς. Δεν αποκλείεται να δούμε. Χειμώνας. Στα πιο βόρεια τμήματα βεβαίως. Άρα χειμώνα βαθμοί και στον παγετό. Έλα απόψε νωρί. Κλέαρχε, ευχαριστούμε. Κλέαρχε. Aegean Lake Effect. Aegean Lake Effect. Αυτά είναι τα πτυχιακό μας σήμερα. Αυτά είναι τα πράγματα. Άμα έρχονται χιόνια τώρα. Εδώ. Τίποτα. Πάλι την έκλεισε. Μα ποιος άναβε. Ο Παναγιώτης, παιδί μου, κάνει οικονομία, σου λέω. Ρε Παναγιώτη, ας τον αρισταθεί λίγο άνθρωπος. Μήπως του έχετε βάλει θερμοστάτη και μόλις ανεβαίνει ένα βαθμό, σβήνει μόνη της. Ας τον αρισταθεί το κοκαλάκι του. Μπορώ να καταλάβω, λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, έλα, κόφτης λοιπόν, στο ρεύμα. Πάμε. Κόφτης στο ρεύμα. Πάμε να δούμε τι λένε. Αλλάζει ο τρόπος επιδότησης. Νοικοκυριά, κόφτης στο ρεύμα. Δεν έχω καταλάβει, θα είναι λιγότερο. Ενοίξει τις μεγάλες καταναλώσεις μόνο με εξοικονόμηση. Στόπ στην επιχορήγηση για φυσικό αέριο. Μικρότερο βοήθημα για το μέσο νοικοκυριό. Χαμηλή και οριζόντια στήριξη για τις επιχειρήσεις. Μικρότερο θα είναι, γιατί καταλαβαίνω, επειδή έχει υποχωρήσει τιμή όπως καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Γι' αυτό. Γιατί ο Τσίπρας στοχοποιεί τον Ανδρουλάκη. Η αποκωδικοποίηση της συνέντευξης τύπου. Η στρατηγική συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ και αποκόλληση ποσοστών από τη Χαρούλα Τρικούπη. Γκεμπελικές πρακτικές από την Κουμουνδούρο, απαντά το Πασό. Κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό να καταλάβω κάτι. Ναι. Καλά, να βγει η κυβέρνηση και να λέει πει του Τσίπρα ότι είσαι Γκέμπελ, είσαι. Το Πασό, γιατί το λέει Γκέμπελ. Καταρχήν το Πασό έχει βγάλει μεγάλη τσαντίλα με το ότι είναι εκβιαζόμενο αν πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά δεν το είπε χθες. Το είπε προχθές. Ναι, το είπε προχθές η κυρία Τσαπανίδου. Απάντησε ο Τσίπρας χθες. Λέει το είχε πει ο Ανδρουλάκης πρώτο. Ότι η παρακολούθησή μου ενέχει ένα στοιχείο μέσα. Ουσιαστικά της, να προσπάθεια να με εκβιάσουν. Προσπάθεια. Ναι, ρε παιδί. Λοιπόν, αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είπε ο Τσίπρας εχθές. Ναι. Τώρα φεύγει από τη Βουλή και λέει αυτά είναι θεατρινισμοί, είναι γκεμπελίστικα. Φεύγεις και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Ουσιαστικά δεν συμμετέχουμε σε αυτό, λέει το ΠΑΣΟΚ. Διαφοροποιείται λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λένε ότι ενδεχομένως ο Τσίπρας στοχεύει και στις δεξαμενές του ΠΑΣΟΚ, των πασοκογενών για τις εκλογές. Δεν ξέρω και η κόντρα με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το βοηθάει λίγο, νομίζω. Εμπροκειμένο και σε επίπεδο ψηφοφόρων. Τώρα και η κόντρα με την κυβέρνηση ενδεχομένως το βοηθάει. Λοιπόν, η καθημερινή. Προκαταβολή 100 ευρώ για τις εκκρεμίσεις επικουρικές για κάθε μήνα από την υποβολή αίτησης. 480 τόνους σκουπιδιών μάζεται ο τυφώνας. Ποιος είναι ο τυφώνας? Ο τυφώνας είναι. Ουσιαστικά είναι μια, όχι, ναι, και είναι μια οργάνωση η οποία μαζεύει σκουπίδια από την, από την Ελλάδα, από τις απομακρυσμένες παραλίες. Τα ακούς 480 τόνους. Καταλαβαίνεις τώρα. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί δεν υποχωρεί ο Βήχας. Συστήνουν υπομονή και προσοχή με την κατανάλωση φαρμάκων. Πράγματι, ο Βήχας και τα συμπτώματα μιας ίωσης ή ενός γρήπης, ρε παιδί μου, δεν υποχωρούν εύκολα. Κοίταξε, ας πω κάτι. Εγώ το πέρασα γιατί δεν είχα έρθει κιόλας εδώ πέρα και έβηχα διαρκώς. Ναι, το θυμάμαι. Τώρα τρεις μέρες που δεν καπνίζω, δεν βήχω. Ορίστε. Καλά, θα το δεις, θα δεις μεγάλη βελτίωση με αυτό, να ξέρεις. Μεγάλη βελτίωση θα δεις. Αδόλευε. Ξαφνικά, κόπηκε μαγιά. Ναι, ναι, ναι. Θα δεις πολύ μεγάλη βελτίωση με αυτό. Δεν έχει άνοιξει αναπνοή μου ακόμα. Ανοίξει, αλλά το βήχα σταμάτησε. Θα δεις τεράστια διαφορά. Η όσφρησή σου, να δεις. Εκεί θα δεις διαφορές. Θύελα για τη λευκή απεργία ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή θα απέχει από τις ψηφοφορίες του νομοθετικού έργου, λέει η Καθημερινή. Λοιπόν. Εδώ πέρα, η ευμέρεια των συντακτών έχει τους καλλιτέχνες. Τροπολογία, yeah. Κοροϊδία. Αντί να καταργήσει το περιοδικό διάταγμα που υποβαθμίζει τα πτυχία της, η κυβέρνηση καταργεί και τις συλλογικές συμβάσεις. Κυβερνητικός εκμπεγμός κατεβάτησης στους δρόμους χιλιάδες καλλιτέχνες. Βόμβα από Τσίπρα στο Ζάπιο. Έτοιμα για εκλογές τώρα και αποχή από τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Ρε παιδί μου, να φέρουμε έναν άνθρωπο εδώ, από τη Γενική Γραμματεία, κάποιον τέλος πάντων που ασχολείται με το θέμα, να μας εξηγήσουν τι είναι αυτό. Να το καταλάβουμε δηλαδή, να καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα οι καλλιτέχνες. No. Δηλαδή είναι σφοδρές οι αντιδράσεις σε αυτό το επίπεδο. Okay. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Με διορθώσεις το Ε9, κούρεμα 20-90% στον ΕΝΦΙΑ, λέει η εφημερίδα. Σε επικίνδυνο κατήφορο Τσίπρας, λέει ο ελεύθερος τύπος. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη Βουλή με δικαιολογία τις υποκλοπές για να αποφύγει το μαρτύριο των νέων μέτρων στήριξης. Εκτιμάει η εφημερίδα. Μέρα εθνικού πένθους για το μοιραίο φάντομ πήγε στη συναυλία. Τέλος πάντων. Με καλά το. Ναι. Λοιπόν, εδώ υπόσχεση Σπυρίγκου, ο Μάνος Δασκαλάκης. Οι κατηγορουμένοι τα έκανε για να με τιμωρήσει, λέει. Και κοιτάξτε, εδώ πέρα η Δημοκρατία έχει ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο. Ελάτε, ρε, αν σας βαστάει, φώντας στους προκλητικούς Τούρκους, πόλεμο στο Αιγαίο. Ψύχρεμοι και ατρόμητοι τη στιγμή
την κρίσιμη στιγμή συνδράμαντεψαν τον εχθρό και έριξαν στον αέρα. Καρέ, καρέ, το σοβαρό επεισόδιο που έγινε στις 5 Ιανουαρίου στο Φαρμακονίσι. Α, στο Φαρμακονίσι. Εδώ πλησιάζουν. Για να του εμβολήσουν. Πυροβολάνε, εδώ. Κοίτα εδώ που είναι το σκάφο στο άλλο, Δημήτρη. Ναι, εδώ, ναι. Ωραίο θέμα είναι αυτό, παιδιά. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Λοιπόν, απογευματινή. Επικίνδυνο στην τελική ευθεία, λέει, με φρένα σπασμένα ο Τσίπρας. Ζήτησε χθες εκβιαστικά εκλογές σε 3 εβδομάδες. Θα απέχει από όλες τις εργασίες της Βουλής για να μην νομιμοποιήσει, ισχυρίζεται, το νομοθετικό έργο της εκλεγμένης από το λαό κυβέρνησης. Ναι. Επίσης, εδώ ο Άδωνης βγάζει κουκούλες από τους μάρτυρες. Αίτηση του Υπουργού Ανάπτυξης ο Εισαγγελέα για την άρση προστασίας δημοσίου συμφέροντος. Να το ρωτήσουμε γι' αυτό. Να το ρωτήσουμε. Τώρα το έχουμε άλλα με τώρα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Με το λαό για τη δημοκρατία, λέει η Αυγή. Από το Περιστέρι ξεκινάει η πορεία στο λαό στις 6. Σήμερα, σήμερα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου, ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Παρασκευή στην Πάτρα, Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει τώρα, έχουμε μπει δυνατά στην προεκλογική περίοδο. Ριζοσπάστης, δυναμώνει τον αγώνα με μπλόκα κινητοποίηση σε όλη τη χώρα. Βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι, λέει η εφημερίδα που αναδεικνύει ως πρώτο θέμα τη κινητοποίηση των αγροτών, παραταγμένα τα τρακτέρ στις παρυφές των εθνικών οδών. Διάλυση Βουλής και εκλογές τώρα. Ανέδωτος διαρκείας από την Αλέξη Τσίπρα κατά της εκτροπής. Αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από τις ψηφοφορίες για να μην νομιμοποιήσει το καθεστώς της παρανομίας. Λοιπόν. Τι έχει γίνει τον Καρατζαφέρη τώρα, τι. Βγήκε ο Καρατζαφέρης, ρε παιδί μου, και στο Sky χθες. Ωραία. Και λέει ο Καρατζαφέρης ότι ο Μητσοτάκης θεωρώ ότι είναι ο. Πώς να σου το πω, ο καλύτερος πρωθυπουργός. Δεν το πω αυτά τα λόγια. Ναι. Αυτού του αιώνα. Τουλάχιστον δηλαδή. Σε σύγκριση με Σιμίτη. Συγκριμίτη, Παπανδρέου, Καραμανλή, Τσίπρα. Ναι. Αυτό είπε, αυτό περιέγραψε. Okay. Και έριξε και μια μπαταριά στο Βελόπουλο. Okay. Λέει ο Βελόπουλος, όταν ήρθε σε μένα, λέει, ήταν Πασόκ. Σκληρό Πασόκ. Μα ήταν Πασόκ. Μα ο Βελόπουλος ήταν μέλος της τοπικής οργάνωσης. Το ξέραμε. Το λέγαμε. Δεν... Το λέγαμε. Και ο ίδιος το έχει πει ο άνθρωπος. Δεν είναι κρυφό. Εστία. Οι Τούρκοι έριξαν το ελικόπτερο στα Ήμια. 27 χρόνια μετά τη μοιραία πτώση που απεδώσει σε Βέρτιγκο, οι σύζυγοι των ηρώων Καραθανάση, Βλαχάκου, Γιαλοψού, αυτό υποστηρίζουν, λέει η εφημερίδα. Λοιπόν, Δήμιος Μάνος, δασκαλάκης για απιστίες θάνατο Τζορτζίνας και εκβιασμούς της κυρίας κατηγορουμένης. Ναι. Ναι. Τα κλάματα της Πισπυρίγκου, οι κόλλες Α4 με τις σημειώσεις της και η βόμβα για τέταρτη εγκυμοσύνη από εραστή της. Τι λέτε? Πειρασμός καναλάρχης στο Made in Greece Media. Τι? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πειρασμός καναλάρχης. Πειρασμός καναλάρχης. Μάλιστα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Η αχίλιος πτέρνα του εγγονού του Τέος. Μάλιστα. Τι να πεις. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά σε αστικές κοινωνίες. Λοιπόν. Η ναυτεμπορική. Γιατί οι τράπεζες θα αποφύγουν την έκτακτη ανακεφαλαιοποίηση, stress test λέει, παραδοχές με αυξημένο ΑΕΠ και στο δυσμενέ σενάριο. Η αστερίσκη, άμεση προσφυγή στις κάλπες ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας, πότε οι έχοντες μπλοκάκι φορολογούνται ως μισθωτοί. Άλλο ρεπορτάζ της εφημερίδας. Ξεφεύγουν τα χρέη στα κοινόχρηστα, σε διακανονισμούς στα γραφεία διαχείρισης κοινοχρήστων με τους ενίκους. Οικοδομές χωρίς θέρμανση και ασύγια δεν μπορούν να πληρωθούν λογαριασμοί. Μάλιστα. Πάμε να δούμε αθλητικές εφημερίδες. Καλημέρα σας, κύριε. Πώς είστε, κύριε Γρηγόρη? Όλα καλά? Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, φως των σπόρων, θρύλος πάντα και παντού. Διέλυσε τη Φενέρ 93-73 παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ. Ήταν πολύ καλός, λέει ο Ολυμπιακός, εχθές πάρα πολύ καλός στο μπάσκετ. Κυριαρχικός. Βασίλισσα στην πόλη, Αεκάρα διέλυσε τη Γαλατασαράι 71-81 και έκανε καθοριστικό βήμα πρόκρισης ένωσης. Μεγάλη βραδιά στην κοπή της πίτας του συνδέσμου παλεμάχων της ΑΕΚ. Χόρεψε και ποντιακά. Ο Μπάγεβιτς, βέβαια. Yeah. Και ο Μελσανίδης. Χόρεψε ποντιακά, λέει. Ο Μαύρος, εδώ κοίτα ο Μαύρος. Θωμάς Μαύρος. Θωμάς. Χταράς. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής, αυτοκράτορας. Ήρθαμε και ήταν νύχτα. Αυτό μάλιστα. Ωραίο. Ωραίο πρωτοσέλιδο. Γιατί νίκησα μέσα στην Τουρκία. Ναι, ναι, εντελώς. Πασά στην πόλη. Ισοπεδωτικός ο θρύλος, όπως και στο ΣΕΦ, έκανε το τέλειο πρώτο ημίχρονο και το τελικό σκορ κολακεύει την ομάδα του Ιτούδη. 73-93. Μάλιστα. Λοιπόν, Μέτρο Σπορτ. Εξόντωση εν ψυχρό. Διαλύει τη Super League 2 ο Αβγενάκης για το χατήρι του φίλου του Μαρινάκη, λέει η εφημερίδα. Και σήμερα η πολύχρωμη σιωπηρή πορεία με κεριά στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του Άλκη Καμπανού με αφετηρία. Το σημείο της δολοφονίας του έβγαλαν κάτι παιδιά του Λυκείου, τέταρτο άνθενα πατώ, με Λύκειο Καλαμαριάς. Μια φωτογραφία με τις φανέλες όλων των ομάδων μπροστά από τη φωτογραφία του Άλκη Καμπανού. Αυτό είναι το μήνυμα, παιδιά. Να βλέπουμε μπάλα, να γελάμε, να πειραζόμαστε
Όχι τέτοια όμως. Αυτή είναι η εικόνα. Πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ διδακτικό. Με όλες τις φανέλες, παιδιά. Είμαστε αντίπαλοι, ούτε καν αντίπαλοι. Κάνουμε πλάκα γιατί βλέπουμε κάτι ωραίο. Ακριβώς. Και πειραζόμαστε με τους φίλους μας. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα πεθάνω για τον Παναθηναϊκό, λέει από εδώ. Ραψοδία, λέει από εκεί. Ο Δημήτρης Αγραβάνης. Ο Αγραβάνης, μάλιστα. Και εδώ πέρα είναι ο Μάνο Κάνος και Μπουτούτσι. Πήρε τον Κάνος. Τον Κανός το λέγαμε χθες, που λέγαμε τον Κανός που πήρε από Ισπανός είναι ο Κανός. Και πήρε και τον Μπουτούτσι. Μπουτούτσι. Δεν τον ξέρω. Στην αρχή τον γράψαμε Μπουτούτσι. Τα site και οι συνάδελφοι Μπιντίκι. Μπιντίκι. Τελικά είναι Μπουτούτσι από τη μάθαμε. Μπουτούτσι. Τι είναι αυτός. Από τι μέρος του λόγου είναι, ξέρω ότι είναι δυνατός. Είναι χαφ. Χαφ εξτρέμ. Από πού προέρχεται, παιδί, πού γεννήθηκε ο άνθρωπος. Άκου να σου πω εγώ, είναι διεθνής με τις μικρές ομάδες της Ελβετίας και παίζει στην αντρική του Κοσόβου. Είναι ένας... Παραδέχεσαι. Ναι. Μισό λεπτό. Και σε ποια ομάδα. Είναι ένας Ελβετός, το λέει Μπουτούσι. Από μια που δεν θυμάμαι... Από την Κόνιασπορ. Ναι, από την Τουρκία. Είναι ένας Ελβετός, το λέει Μπουτούσι. Είναι, φαντάζομαι, αυτός μεγάλωσε στην... Δεν θυμάμαι. Κοσοβάρος είναι. Ναι, είναι αρκετοί από. Οι συγγενείς του. Από η οικογένειά του. Ναι. Ναι. Είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί. Εντάξει. Ωραία. Σέρβος είναι δηλαδή. Κοσοβάρι, Αλβανί, Αλβανί. Εδώ Δημήτρη μου όμως δεν κρατά σημειώσεις. Στο Γκλέαρχο πριν κρατούσε σημειώσεις. Δηλαδή τι, επειδή δεν σε δίδαξα κάτι σήμερα. Στο με τον Γκλέαρχο κάνουμε μεταπτυχιακό τώρα. Κανονικό. Ναι. Στην μετεωρολογία. Ακόμα πρώτη δημοτικού. Έτσι. Εδώ είναι ακόμα. Όχι, είσαι σε καλό επίπεδο. Σε πτυχίο είσαι κοντά. Όχι, όχι. Σε πτυχίο κοντά σε βλέπω. Θα δούμε στο τέλος της σεζόν, θα κάνουμε μια... Θα κάνουμε στο μια πανηγυρική αθλητική εκπομπή θα κάνουμε. Θα δώσουμε εξετάσεις. Καλεσμένος. Καλεσμένος ο Καμπουράκης. Καλεσμένος στο Μανώλη Φακάκη. Ναι, αλλά και αν βάλει τεστ... Θα δούμε. Εντάξει. Πάμε να δούμε τα αθλητικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είχαμε μπάσκετ, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ με Γιάννη Αντετοκούμπο. Τα τελευταία, τα φρέσκα κουλούρια. Οι Milwaukee Bucks, οι οποίοι επικράτησαν για πέμπτο σερί μάτς με κορυφαίο ξανά τον Γιάννη Αντετοκούμπο κόντρα στους Hornets με 124-115 στους 34. Μόνο. Αυτή τη φορά σταμάτησε στους 34. Μόνο 34, ρε φίλε. Τζάμπα πλήρωσε το εισιτήριο. Ναι, ρε φίλε. Όσο και η φανέλα. Το νούμερο είναι αυτό. Βάζει πάνω από 30 και λέμε. Έλα, μωρέ, σιγά, γιατί έγινε τώρα. Λοιπόν, λέει 50 πόντι, έτο ξανακάνει. Εξαιρετικό. Παιδιά, αυτοί δεν έχουν άμυνες καθόλου όμως. Τι παιχνίδι είναι αυτό. Εντάξει, τον συγκεκριμένο. Εκεί, το δεν είναι και εύκολο να το μαρκάρεις, άμα πάρει φορά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα ήταν στην Ευρώπη αυτός όπως κατέβαινε χαλαρός και κάνει έτσι την μπάλα, θα του είχαν κόψει τα πόδια. Έχει περισσότερο ξύλο στην Ευρώπη. Αυτό σου λέω. Βασκετικό ξύλο. Αλλά εντάξει, είναι άλλο το επίπεδο. Δεν μπορούν κιόλας να το μαζέψουν το Γιάννη. Λοιπόν, νίκη λοιπόν για τους Bucks. Αυτά ήταν τα φρέσκα κουλούρια. Πάμε στα λίγο πιο βραδινά. Ο Ολυμπιακός διπλή ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 71 παντού. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Όχι, το λέω εγώ, το πετάω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτης στη Μαδρίτη στην Ισπανία. Οι πράσινοι, οι οποίοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ματ Τόμας, του NBA-er, και ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Δημήτρη Αγραβάνη, ο οποίος αγωνιζόταν στο Περιστέρι, ξεκίνησε την σεζόν από την Ιταλία, στη συνέχεια πήγε στο Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη και έχει παίξει και στον Ολυμπιακό. Είδαμε ότι έκανε δηλώσεις ότι θα πεθάνω για τον Παναθηναϊκό. Το δούμε. Μακάρι, να πάει καλά. Και να πάει καλά. Πάμε να κλείσουμε με μεταγραφές του Ολυμπιακού κυρίως, γιατί αυτός έκανε χθες παζάρι πάρα πολύ. Τέλειωσαν οι μεταγραφές τώρα. Τέλειωσαν οι μεταγραφές. Γιατί ρε παιδιά. Να μάθουμε κανένα παίχτη. Εδώ, λοιπόν, αυτός ποιος είναι, ο Κανός. Ποιος είναι. Κανός. Κανός. Ο Κανός, ρε φίλε. Σέρχι Κανός. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος ήρθε από την Αγγλία για να ενισχύσει τον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο ένας από τους δύο εξτρέμ που πήραν οι Ερυθρόλευκοι. Ο άλλος είναι ο Ζούμερ Μπουτούτσι και όχι Ζούμερ Μπιτίκι, όπως τον είχαμε. Ο Μπουτούτσι. Μπουτούτσι. Λοιπόν, Μπουτούτσι, ρε φίλε. Και... Μπουτούτσι λέει αυτό τώρα. Να δούμε και ποιοι φύγανε από τον Ολυμπιακό, γιατί φύγανε αρκετοί. Α, φύγανε. Για πες. Είναι αυτό που λέγατε και χθες, ότι είχε πολλούς παίκτες, πήρε κι άλλους, κάποιος πρέπει να διώξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Βατσλίκ και Ουιτζο. Έφυγε ο Βατσλίκ. Έφυγε ο Βατσλίκ, βέβαια. Ο Ουιτζο επέστρεψε στην Νότιχαμ Φόρεστ. Ήταν τραυματίας ο Βατσλίκ, πολύ μεγάλη περίοδο. Ναι, και είχε χάσει τη θέση του από τον Πασχαλάκη. Ο Βατσλίκ πήγε στη Χάντερσφιλντ. Λοιπόν, ο Αγκιμπού Καμαρά πήγε στον Ατρόμητο.
πάει και αυτός ο Καμαρά, έφυγε ο ένας, πήγε στον Άλλο. Ο μικρός, ναι. Πήγε δανεικός στον Ατρόμητο. Ο Άβυλα θα ανακοινωθεί την Τετάρτη από την Λούντο Γκόρετς, θα βάλει 600.000 ευρώ στα ταμεία του Ολυμπιακός. Και προς την Κόνιασπορ πηγαίνει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Α, φεύγει ο Μπουχαλάκης. Γενικότερα έχουμε έτσι φαίνεται. Έχουμε αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητο. Δεν χωράει τώρα. Είναι πολύ μεγάλο ρόστερ. Ναι, πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Μάλιστα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε, αγαπητέ. Καλημέρα σας. Την καλημέρα μας. Πώς σου φάνηκαν όλα αυτά. Πολλοί φεύγουν τώρα που φύγαν οι καμαράδες, τι θα γίνει. Με πόσους καμαράδες έχει μείνει ο Ολυμπιακός, με κανέναν τώρα. Πόσους είχε. Είχε 3-4, δεν έχει τώρα. Φύγαν και τους έδιωξε όλους. Φύγαν όλοι, σου λέω. Πώς τον είπαμε αυτόν. Ο Μπουτούτσι, ο άνθρωπος. Αυτός ήρθε. Κωσοβάρος είναι, ναι. Ναι, είναι διεθνής με το Κόσοβο. Με το Κόσοβο. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, πάρτε ένα Toyota Yaris τουλάχιστον, έκδοση Active, 1000 κυβικά, το βλέπετε εδώ, 16.000 η αξία του. Πολύ ωραίος εξοπλισμός, φοβερά επίπεδα ασφαλείας και δυναμικότητα της επιδόσης, ωραίο αμάξι, όμορφο. Εξαιρετικό αμάξι. 14.999, το διεκδικήστε. Λοιπόν, διεκδικήστε επίσης μια τηλεόραση Samsung 55 inch Smart 4K, μια προσφορά της εταιρείας Berkman Cord. Η Berkman Cord είναι η πρώτη κλινική μαλλιών στην Ελλάδα με πάνω από 70.000 μεταμοσχεύσεις, παρακαλώ, για μόνιμα και φυσικά αποτελέσματα. Σας προσφέρει και μια δωρεάν διάγνωση με στόχο την πρόληψη τη θεραπεία του ρολήματός σας όταν πάτε εκεί, μια επίσκεψη. Εμείς θα πάμε εκεί μια επίσκεψη, λέμε, Δημήτρη. Τι λες, Δημήτρη? Θα πάμε ή θα έρθουν αυτοί εδώ? Θα έρθουν και σήμερα εδώ κάποιοι, τέλος πάντων, να μας τα πούν καλύτερα. Θα έρθει ο επικεφαλής να μας τα πούν. Αλλά εμείς θα πάμε εκεί να δούμε τι κάνουνε. Να δούμε, ρε παιδί μου. Έχω λοιπόν, πάει ήδη εγώ. Είσαι στο δρόμο. Αυτό είναι. Μία-μία τις τρίχες τις διαλέγω τώρα που θα μου καρφώσει. Μην μου τον κάνετε ξανθό όμως, παιδιά. Όχι. Λοιπόν. Στο χρώμα σου. Στο χρώμα. Πληροφορίες μπείτε στο core.gr 14999 για να διεκδικήσετε το δώρο την τηλεόραση που προσφέρει η εταιρεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε με αγαπητούς συναδέλφους. Μπάμπης ο Παναγιώτου, καλημέρα σας. Καλό κύριε συνάδελφε. Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα σας. Καλημέρα, συνάδελφε. Ένα Παναγιώτου και ένα Παπαδημητρίου. Και ένα Παπαδημητρίου. Παπαναγιώτου, Παπαδημητρίου. Πέντε πα, παιδιά. Είναι αυτό που λέει πα. Μην γελάτε, γιατί η καιρή είναι πολεμική. Είναι και δύσκολη. Και ούμενετη, αλλά και πολεμική. Και δεν εννοώ μόνο πάνω από το Αιγαίο που γίνεται το γελιό, ας πούμε, και σκοτώνονται άνθρωποι και δυστυχώς τους κλαίμε. Πάμε να μιλήσουμε με τον πατέρα του υποσμηναγού, του Μάριου Τουρούτσικα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τουρούτσικα, να τον καλημερίσουμε. Είναι ο πατέρας του υποσμηναγού που χάσε τη ζωή του. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τουρούτσικα, και καταρχήν συλληπιτήρια από όλους μας. Συλληπιτήρια. Μέσα καλά, ευχαριστώ πολύ. Μιλήστε μας λίγο για τον γιο σας, γιατί αξίζει να ακούσει ο κόσμος πραγματικά για αυτό το παιδί, το οποίο ήταν επιλογή του όλο αυτό, να είναι μέσα στα αεροπλάνα, να υπηρετεί την πατρίδα με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να πω κάτι, το οποίο το είπα και σε προηγούμενο συναδελφό σας και το θεωρώ σημαντικό να ακουστεί. Και θα σας πω για το γιο μου. Τα είπα εξάλλου, ο κόσμος θα ξέρει, δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα ήθελε το παιδί μου την έκφραση που το ήρωας που αναφέρεται σε πολλά και site και στις τηλεοράσεις που τον αναφέρουν. Ήταν τόσο ταπεινό παιδί που ούτε καν το επαγγελμά του δεν έλεγε. Yeah. Δηλαδή τον ρωτούσαν τι δουλειά κάνει και έλεγε αεροπόρος. Μπορεί να είσαι Σμηνίας, οτιδήποτε. Ποτέ δεν είχε πει πιλότος. Και με επέπληκτε εμένα. Τώρα η λέξη ήρωα, αν μας ακούει, εκεί που είναι, τον στενοχωρεί πάρα πολύ. Εγώ όταν συζητούσα μου έλεγε πατέρα, εγώ είμαι πολεμιστής. Δεν είμαι τίποτα άλλο. Εγώ πληρώνομαι γι' αυτό. Του λέω δηλαδή, τι θες να μου πεις, ότι είσαι μισθοφόρος? Όχι, μου λέει, μισθοφόρος δεν είμαι, γιατί οι μισθοφόροι δεν έχουν πατρίδα. Εγώ είμαι ένας πολεμιστής απλός και θεωρώ ότι πολύ σωστά και εγώ της ίδιας άποψης ήμουνα και είμαι. Αυτό σκοτώθηκε σε άσκηση, σε συνθήκες πολέμου. Δεν είχε κάποιον αντίπαλο απέναντί του για να αεροποιηθεί. Ναι, ξέρετε κάτι, κάνατε αυτά. Δεν είχε ένα Τούρκο απέναντί του σε μια αερομαχία όπως το ιδαλμά του. Είχε ιδαλμά τον Ηλιάκη, το συζητούσαμε. Που έγινε αερομαχία, τον χτύπησε ο Τούρκος και τον σκότωσε, ή πουλά.
αυτός έκανε μια άσκηση σε συνθήκες πολέμου να πετούν χαμηλά, να πάνε με φωτόσπορο. Να μην τους δουν, να μην τους πάρουν ήδη τίποτα για απέναντι. Ναι. Και όλα τα παιδιά που κάνουν αυτές τις άσκησεις εκεί στη μοίρα, ήρωας δεν ήταν. Ξέρετε... Ήταν ένας μαχητής, ναι, ένας πολεμιστής, ναι, όπως ήθελε να τον λένε. Και μέχρι εκεί, δηλαδή το ακούω και στενοχωριέμαι. Ξέρετε, δεν θα σας πω κάτι, είναι πολύ σεβαστό αυτό που λέτε, εννοείται. Μα έτσι είναι, δεν είναι, δηλαδή θα ηρωποιήσω εγώ το παιδί μου επειδή σκοτώθηκε στην άσκηση. Εγώ λέω όμως, άκουσα τον πτέραρχο, τον κύριο Χριστοδούλου, πρώην αρχηγό. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Όχι, θα σου πω εγώ τι είπε ο άνθρωπος αυτός, για να καταλάβετε, γιατί όλοι έχουμε συγκινηθεί με όλο αυτό και με αυτά που λέτε εσείς για το παιδί σας και με το ίδιο το περιστατικό. Εγώ τα λέμε τον πόνο. Ο κύριος Χριστοδούλου λέει ότι όταν είσαι στον πόλεμο δεν έχεις επιλογή, πολεμάς. Όταν είσαι σε καιρό ειρήνης και πέφτεις στο καθήκον, είναι επιλογή σου να είσαι εκεί. Είναι πιο δύσκολο, πώς να σου το πω, το να είσαι και να λειτουργείς υπέρ του καθήκοντος σε τέτοιες συνθήκες. Μα αυτό περιέγραψε. Αυτό πληρωνόταν, κύριε. Πώς είπαμε, Στάθης, λέγοντα. Στάθης. Κύριε Στάθη μου, γι' αυτό πληρωνόταν. Εντάξει, να σας πω κάτι. Εντάξει, είχε μια υπερβολική αγάπη στην πατρίδα του και αύριο που θα το κυδέψουνε, στις 11 η ώρα. Ναι. Αυτή τη μέρα που... Εντάξει, θα μείνει για πάντα. Δεν ξέρω πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι η μόνη του ευχαριστήση θα ήταν η σημαία, τίποτα άλλο. Και κανένας να μην ήταν. Θεωρώ ότι και κανένας να μην πάρει βρισκόταν εκτός γονείς του, θα ήταν ακόμη πιο ευχαριστημένος. Αρκεί να σεπαζόταν με τη σημαία. Το ήξερα το παιδί. Ναι. Δεν τον ενδιέφερε να πεθάνει, μου το έλεγε. Μα δεν το σκεφτόταν θα πεθάνει. Πήγαινε γελαστός στη δουλειά. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις γελαστός και να σκέφτεσαι να πεθάνεις ή να σκοτωθείς. Δεν τον πείραζε, δεν τον ένοιασε. Και δεν ήταν χαζός τώρα να μην το... όχι βέβαια. Βέβαια. Καταρχήν για να κάνεις αυτή τη δουλειά δεν μπορείς να σε χαζός, να λειτουργήσεις έτσι. Δεν γίνεται. Το IQ σου είναι πολύ ψηλό. Δηλαδή αυτά τα αεροπλάνα φέρνουν τελευταία τεχνολογία όπλα, βαριά όπλα με βολές, με έτσι δεν ήξερε τη δύναμη του πυρός και του συνδύνου. Ναι. Δεν τον ένοιαζε να σκοτωθεί. Διάλεξε αυτό το επάγγελμα ή είχε όλο το σπίτι σημαίες. Ο Ηλιάκης, σημαίες, ο διοικητής του, η συναδελφή του, η αγάπη του για την πατρίδα. Ποτέ δεν είχε πει κακό λόγο για την Τουρκία. Ποτέ. Όταν άκουγε αυτά που λένε οι Τούρκοι, τι έλεγε? Τίποτα. Δεν το είχε σχολιάσει ποτέ. Ήταν όμως σίγουρος για την υπεροπλία μας, για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Τη μητέρα του έλεγε, γιατί εμένα δεν μάθει να κάνω ερωτήσεις τεχνικές. Ήθελα να ρωτούσα όλο και πιο περισσότερα και νευρίαζε. Yeah. Τη έλεγε: μη φοβάσαι, μητέρα, είμαστε καλά εξοπλισμένοι και είναι και ασφαλές το αεροπλάνο πολύ. Δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτά το καλοκαίρι που είχε ζόρια, έτσι. Περάσμενο καλοκαίρι. Το μόνο που μου είχε πει για Τούρκους ήταν όταν ήταν στην Ικάρον και τον είχα ρωτήσει. Μου λέει: καλά παιδιά, τους είχαν φιλοξενήσει νομίζω. Μια συναδέλφους του. Να. Γιατί μην νομίζετε ότι έχουν και τις κάτιες σχέσεις. Αυτοί μπορούν να μιλάνε και στον αέρα μεταξύ τους. Ναι. Δεν τα πιστεύετε κιόλα που λένε. Γιατί αυτός έτσι μου είχε πει. Μου λέει, βγήκαμε στην Ομόνια, στο μοναστήρα και καλά, πολύ καλά παιδιά μου φαίνεται ο πατέρα μου. Λέει, ήταν μια χαρά. Μα οι λαοί δεν έχουν εχθρότητα μεταξύ τους. Οι πολιτικές ηγεσίες πολλές φορές θα κάνουν μαντάρα. Κύριε Τουρούτσικα, πρέπει να σας πω. Τι να έχει με τον συνάδελφο. Με το συνομήλικό του απέναντι. Τι να έχει, όχι, όπως τίποτα, το λέτε. Τίποτα, όπως το λέτε. Αυτό διαταγές έπαιρνε. Ήταν πολύ συγκροτημένο παιδί. Ναι. Και πολύ λογικό. Αλλά σας επαναλαμβάνω, αυτή η λέξη δηλαδή θα τον... Θα ξέρετε το εξής, κύριε Τουρούτσικα, ακούστε εδώ. Ο γιος σας... Είχε άλλα πρότυπα για ήρωες. Ναι, να σας πω κάτι, δεν ορίζει πλέον ο ίδιος. Ούτε εσείς. Όχι. Εάν θα τον πούνε ή δεν τον πούνε ήρωα και τα λοιπά. Δυστυχώς. Έφυγε. Είναι σαν το βέλος που έφυγε από το τόξο. Τώρα έφυγε, πάει. Έχει δει. Η μνήμη του. Εντάξει, εσείς δικαίως λέτε, έχετε τη γνώση. Όχι, δείχνει και την ταπεινότητά του. Δεν το ορίζει. Εγώ, κύριε Στάθη, επειδή δεν είμαι και το πιο θρησκευόμενο άτομο, όχι ότι δεν πιστεύω. Ναι. Λέω ότι είναι με κάσμο, της έλεγα, εξανεμίστηκε, της λέω. Πέταξε, ζούσε και κοιμήθηκε για πάντα και τέλος. Δεν σε βλέπει, δεν μας βλέπει. Πρέπει να το αποδεχτούμε σκληρό. Σου λέω, αυτό πιστεύω.
δύσκολο να το αποδεχτούμε, θα πεθάνουμε με αυτό και κυρίως εσύ, της είπα. Πάτε, εγώ εντάξει. Μπορεί και να το ξεπεράσω, τίποτε. Κύριε Τουρτζικάκη, με όλο το σεβασμό για το δράμα το οποίο περνάτε και αντιλαμβάνομαι και την ταπεινότητα και τη σεμνότητα σε όσα λέτε, ο γιος σας δεν έπαθε ένα τροχαίο ατύχημα. Ο γιος σας σε καιρό μη πολέμου πολεμούσε. Αυτός είναι και εμένα το παραπονό μου είναι, κύριε Στάθη, ότι σκοτώθηκε χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει. Ήξερα ναι. Το παιδί μου είναι καλός πιλότος. Μου το είχε πει ο διοικητής μου. Ναι. Ήξερα, το ήξερα και οι συναδελφοί του. Δεν το λέω. Και οι άλλοι. Δεν... Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Αλλά ήξερα ότι ένα συγκροτήμα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ήταν και κάποιοι καλοί και κάποιοι καλύτεροι και από τον Μάριο σίγουρα κάποιοι ακόμη καλύτεροι. Πιο ικανοί, θα έλεγα. Ναι. Σε όλα τα επαγγελματά δεν ισχύει αυτό. Ασφαλώς. Ασφαλώς, έτσι. Λοιπόν, το παιδί μου ρωτήσω... δεν σκοτώθηκε. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Γιατί δεν σκοτώθηκε μόνο του. Αν σκοτώνονταν μόνο του, θα ήμουν πιο καλά. Δεν θα πήγαινε στην οδό της τρέλας. Όσο και ρεαλιστικά κοινικό ακούγεται αυτό που σας λέω. Ναι. Μου κάνει εντύπωση πάντως κάτι που είχατε πει, ότι εσείς έχετε μια δουλειά από την οποία θα μπορούσε να την κάνει ο γιος σας και να είναι πιο ήρεμος. Και όμως φαρμακοποιός είστε, κάνω λάθος. Ναι. Φαρμακοποιός. Και θα μπορούσε να την κάνει, αλλά η επιλογή του εξ αρχής ήταν ξεκάθαρη. Μονόδρομος, θέλω να πάω στην Ικάρο. Αυτό δείχνει και την. Πώς να σας το πω, ρε παιδί μου, τη συνείδηση καθήκοντος. Ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα αυτό το παιδί. Να φανταστείτε ότι μικρός, η μητέρα του τον είχε συνέχεια μέσα στα φάρμακα. Βάζαμε τα φάρμακα στα ράφια όταν έρχονταν οι παραγγελίες. Λέω, του άρεσε. Ναι. Δεν είναι ότι του άρεσε. Ερχόταν το σχολείο, ο δημοτικό, βάζαν τα ράφια με τη μητέρα του, έγραφε και κάποια συνταγή, ξέρετε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τη πλάκα εκεί. Για να μπορέσει να τον βάλει στο επάγγελμα. Να τον βάλει στο επάγγελμα. Είμαστε από πολύ φτωχή οικογένεια. Με χίλια ζόρια ο πατέρας μου με βοήθησε να πάρω κάποιο δάνειο να αρχίσω μια δουλειά. Mm-hmm. Και σαν πατέρας του λέγαμε: έτοιμη δουλειά είναι, θα βγάλεις ένα μεροκάμα, ένα εισόδημα. Πιο ευχάριστο και ξεκούραστο. Και θα το βρεις και έτοιμο. Ένα μαγαζί με μία πελατεία. Γιατί το φαρμακείο είναι μαγαζί. Τι είναι το φαρμακείο? Είναι ένα σοβαρό επάγγελμα. Μην ακούτε αυτά που σας λένε. Εμπόριο. Λοιπόν, θα βρεις ένα έτοιμο μαγαζί. No. Ένα έτοιμο επάγγελμα. Εντάξει, δύσκολο να πεις και να σπουδάσεις. Και θα ζήσεις ωραία. Θα βρεις μια γυναίκα και όλα καλά ωραία. Από το ένα αυτή έμπαινε. Δεν νομίζω να τα άκουγε αυτά. Ναι. Ναι, γιατί ήταν τον ηρώτη. Όχι. Έπρεπε να το κυνηγήσει αυτό. Ήταν τον ηρώτη. Λέγαμε στις επιδείξεις. Να δούμε τα αεροπλάνα. Με πήγαινε εγώ στην Αθήνα, δεν ξέρω κιόλας. Με πήγαινε στην Τανάγρα και στα Δατώια για έτσι να δούμε τις επιδείξεις που κάνει κάθε χρόνο. Ναι, είχε την τρέλα του τώρα. Είχε την τρέλα. Αυτό αγαπούσε. Αλλά θα λέω όλοι τους έτσι ίδιοι είναι. Έχω γνωρίσει άλλα παιδιά. Ναι. Αυτό αγαπούσε. Λοιπόν, ξέρετε... Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Στάθη. Να έχετε, να έχετε κουράγιο. Κουράγιο. Και κουράγιο. Κουράγιο. Ανακουφίζουμε που μιλάω και ξεχνιέμαι λίγο. Όχι άλλο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όχι άλλο. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Πάμε να δούμε και τον κύριο, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Σιαλμά, ο οποίος είναι αδερφός του Νίκου Σιαλμά, του υποσμιναγού που έπεσε στο καθήκον πάνω από τον Άι Στράτη το 1992. Ναι. Να τον καλημερίσουμε, να καλημερίσουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Άγκο, αντιπτέραρχον από Στρατεία, να καλημερίσουμε και τους δύο. Καλημέρα και στους δύο. Για να δούμε λίγο αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Άγκο. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σε όλο το πάνελ. Να είστε καλά. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σιαλμά. Ακούσατε τον πατέρα του κύριε Σιαλμά. Φαντάζομαι τα έχετε ζήσει εσείς όλα αυτά. Έχετε ζήσει τέτοιες συνθήκες και τέτοια περιστατικά δυστυχώς. Καλημέρα και καλό μήνα. Επίσης. Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω από βάθος καρδιάς μου τα πιο θερμά συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Κοσμιναγού Μαρίου Μιχαήλ Τουρούτσικα και εύχομαι οι έρευνες για τον εντοπισμό του άλλου υποσμιναγού του κ. Τσιτλακίδη να έχει ευτυχή κατάληξη, αν και είναι πολύ δύσκολο. Δυστυχώς ο επαγγελματισμός και ενδιατηλή αφοσίωση στο καθήκον
που χαρακτηρίζει τους πιλότους μας απαιτεί σκληρή εκπαίδευση προκειμένου να είναι έτοιμη ανά πάση στιγμή. Η εκπαίδευση αυτή όμως δυστυχώς έχει και βαρύ τιμήμα ανθρώπινες ζωές. Όλοι εμείς που έχουμε χάσει κάποιο συγγενή στο βωμό του καθήκοντος, κάθε φορά που έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα, βιώνουμε ξανά τη δική μας απώλεια και το δικό μας πόνο. Γιατί νιώθουμε πλέον όλους τους πιλότους μέλη της δικής μας οικογένειας. Οι προσευχές μας είναι για την οικογένεια του κυρίου Τουρούτσικα και ο Θεός αυτός κουράγιο για να αντέξει την απέραντη αυτή οδύνη. Θυμίστε μας λίγο το περιστατικό με τον αδερφό σας, σας παρακαλώ, κύριε Σιαλμά. Το 18 Ιουνίου του 1992 σηκώθηκε από τη Σκύρο για να πάει να αναχαιτήσει αεροπλάνα τουρκικά που είχαν μπει μέσα. Έγινε αερομαχία στον Άγιο Ευστράτιο. Αυτός είχε αεροπλάνο Mirage F1 και ο Τούρκος είχε F-16 που ήταν προηγμένης γενιάς. Επάνω στην αερομαχία δεν έχω ακόμα και τώρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό. Είχε ατύχημα και έπεσε στη θάλασσα. Να. Φαντάζομαι ότι είναι, εντάξει, πολύ δύσκολο. Μου έκανε εντύπωση, εχθές ρώτησε ο Δημήτρης, το αντιπτέραρχο τον Παπα-Νικολάου. Του λέει από την τάξη σας πόσους έχετε χάσει. Και λέει το 10%. Κάθε σειρά. Κάθε σειρά. Περίπου. Ναι. Είναι εκεί συγκλονιστικό στατιστικό, παιδιά. Εκεί είναι τα ποσοστά. Αρκετοί άνθρωποι. Δυστυχώς, το ξέρουν όλοι οι πιλότοι. Κύριε Άγκο, να σας πω κάτι. Εσείς από τις δικές σειρές, τα ποσοστά είναι τόσο τρομακτικά, είναι 5, 8, 10% σε κάθε σειρά. Όταν φτάνει η συνταξιοδότηση, λείπει το 10%. Σίγουρα ξέρω ότι... Ναι. Και ο Κύριος έχει φύγει. Θα εκφράσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Μισό λεπτό να ακούσουμε και τον. Έχουμε μαζί μας τον πτέραρχο, τον κύριο Άγκο. Να τον ακούσουμε μισό λεπτάκι και ερχόμαστε και εσάς πάλι. Ελάτε, πτέραρχε. Κύριε Καμπουράκη, επιτρέψτε με να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου στην οικογένεια του Μάριου και τη συμπαράσταση στην οικογένεια του Στάθη. Είμαστε κοντά του και όλη η οικογένεια τη αεροπορία. Πενθεί τις τελευταίες μέρες. Τα ποσοστά όντως είναι τρομακτικά. Φτάνοντας στη σύνταξη μετά από 40 χρόνια, ένα ποσοστό που ποικίλει με τις σειρές, αλλά ο μέσος όρος είναι σχεδόν ίδιος, 10% λείπει από τη σειρά. Ήδη από τη δική μου τη σειρά 4 μαθητές έχουν χαθεί. 4, ήδη. 4. Ήδη. Χωρίς πόλεμο. Σωστά. Σε περίοδο ειρήνης, σε ασκήσεις. Φαντάσου τώρα... Εδώ, για να καταλάβουμε... Δεν υπάρχει τώρα άλλο επάγγελμα, άλλο λειτουργήμα με αυτό τέτοιο, το πράγμα. Κανένα. Στους ενεργεία. Το πρωί, αλλά δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις. Μα δεν ξέρεις βέβαια. Οι συνθήκες που έγινε το δυστύχημα εχθές, πτέραρχε, αποκλείουν τον τρόπο αντίδρασης για να καταλάβουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε, χωρίς να είμαστε, μάλλον ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε, όταν είναι με 800 χιλιόμετρα σε ύψος 100 μέτρων, η περιθώριο αντίδραση είναι απειροελάχιστο ή δεν καταλαβαίνουμε σωστά. Σωστά καταλαβαίνετε. Η ταχύτητα με το ύψος είναι αυτές οι οποίες μειώνουν το χρόνο αντίδρασης σε λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά για τις συνθήκες του ατυχήματος είναι η επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί από χθες και θα μπορέσει να μας δώσει φως μετά από κάποιες μέρες. Οπότε οτιδήποτε να συζητάμε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Αν δεν ανασυρθεί το κομμάτι τώρα του αεροπλάνου, θα καταλάβουν τίποτε. Δεν έχουν στοιχεία. Υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχει το άλλο αεροσκάφος που θα δώσουν καταθέσεις και θα μπορέσουν οι εμπειρογνώμονες να βγουν σε κάποιο συμπέρασμα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι όλοι μας οι αεροπορία έχουμε χάσει κάποιον συνάδελφο, κάποιο κουμπάρο, κάποιο καθηγητή. Μετά από ένα τέτοιο ατύχημα, όλοι ζούμε αυτά που είχαμε περάσει στα προηγούμενα χρόνια. Οπότε όλοι είναι συγκλονισμένοι. Να ρωτήσω, αυτή ήταν μια άσκηση για να καταλάβουμε εμείς, όπου πετούν πολύ χαμηλά για να μην τους πιάνουν τα ραντάρ του αντιπάλου. Σωστά.
Δηλαδή... Όπως αναλύουν ναι. αυτές τις μέρες, όσο πιο χαμηλά πετάει το αεροσκάφος, τόσο πιο δύσκολη είναι η αποκάλυψή του από τα εχθρικά ραντάρ και από τα εχθρικά αεροσκάφη. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όμως, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι επικίνδυνο, αλλά αυτό είναι, ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους, γιατί είναι πολύ χαμηλό το ύψος και δεν έχει περιθώριο αντίδρασης. Σωστά. Σωστά. Με το χαμηλό το ύψος μειώνεται το περιθώριο αντίδρασης. Αλλά η επικινδυνότητα είναι μέσα στη φύση του επαγγέλματος. Οπότε έχει, ο κάθε υπτάμενος έχει αποδεκτεί αυτή την επικινδυνότητα και παίρνει τα ανάλογα ρίσκα και προσπαθεί να κάνει την καλύτερη προετοιμασία για να είναι όσο πιο ασφαλής γίνεται. Να, εσείς έχετε φτάσει στο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας, άρα έχετε διδάξει, να το πω έτσι, πολλούς νέους πιλότους. Τι τους λέτε όταν ξεκινάνε? Αυτό το επάγγελμα, που δεν είναι επάγγελμα, λειτουργήμα, θα πρέπει κάποιος να το θέλει πολύ. Κάθε πρωί σηκώνοντας και πηγαίνοντας στη δουλειά, θα πρέπει να το ονειρεύεται και να το επιθυμεί πολύ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εάν μπορέσει να το δει σαν επάγγελμα, δεν θα είναι ασφαλής. Η αγάπη για το αεροπλάνο μας κάνει να αφήσουμε πίσω την οικογένεια, να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Και όταν μπαίνουμε μέσα στο αεροπλάνο και κλείνει η καλύπτρα, σκεφτόμαστε μόνο την πτήση και την αποστολή μας. Επανερχόμαστε στον κανονικό κόσμο όταν γυρίσουμε και πατήσουμε στο έδαφος. Σε όλη αυτή την αγωνία... Αρχή, να σου πω κάτι πρέπει... τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Η γυναίκα πώς το αντέχει δηλαδή αυτό που έχει και δύο παιδιά και κάθονται, λέω τώρα εγώ. Και σου λέει φέγγι... Αυτό ακριβώς, κύριε Καμπουράκη, αυτό ακριβώς... Ξεκίνησα να λέω τώρα που με διακόψατε. Ναι. Όταν εμείς πετάμε, υπάρχει πίσω μια οικογένεια, η γυναίκα και τα παιδιά. Και η μάνα και ο πατέρας. Και η μάνα και ο πατέρας. Μη χτυπήσει το τηλέφωνο. Αυτό. Κάθε πρωί φεύγοντας, μιλάμε τα παιδιά μας και τη γυναίκα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Αυτό που κοιτάζουμε εμείς είναι να κάνουμε την αποστολή μας, να είμαστε ασφαλείς για να γυρίσουμε πίσω. Εντάξει. Βέβαια. Δύσκολο πράγμα. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο... Ίσως είναι ευκαιρία όλο αυτό, μέσα στο πένθος και στη συντριβή που αισθάνεται ο καθένας, ότι είτε γίνεται αναχέτηση, είτε γίνεται μπλοκή στον αέρα, είτε γίνονται ασκήσεις τόσο επικίνδυνες, αυτά από μόνα τους είναι συνθήκες πολέμου. Είναι. Και αυτοί οι άνθρωποι ζουν κάθε μέρα σε αυτές τις συνθήκες. Είναι ειδική ψυχοσύνθεσης και ιδιοσυγκρασίας άνθρωποι αυτοί που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και επίσης θα ήθελα να σημειώσω και κάτι άλλο το οποίο μου έκανε αλγινότατη εντύπωση. Την ώρα που γίνονταν οι έρευνες για να βρούνε τους δύο πιλότους, οι Τούρκοι κάνανε παραβιάσεις. Και όχι μόνο αυτό, Μπάμπη. Θα μας τα πει η Μαρία Ζαχαράκη συνέχεια. Θα δείτε, κυρίες και κύριοι, κάτι που εμένα με τρέλανε. Παρουσιάστρια τηλεοπτικού σταθμού στην Τουρκία. Χάρηκε. Να ειρωνεύεται το Φλόρο, να ειρωνεύεται το στρατηγό Φλόρο, που είχε πει ότι είμαστε ισχυροί, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο, ως ουρά, να, συγγνώμη για τη φράση, ως επίλογο, σε ρεπορτάζ που έλεγε για την πτώση του αεροσκάφους. Τι να πω δηλαδή. Μία ερώτηση στον κύριο Σιαλμά θέλω να κάνω για να κλείσουμε. Έχει αφήσει ένα παιδί πίσω του αδερφό σας, σωστά? Όχι, όχι, δεν έχει παιδί. Α, δεν είχε παιδί. Αλλά λοιπόν... να σας πω δύο πραγματάκια πάνω σε αυτό που είπε, αν μου επιτρέπετε, που είπε ο κύριος Αντιπτέρεργος. Ναι. Έχοντας μεγαλώσει με τον αδερφό μου και αργότερα με φίλους, συναδέλφους του στη σχολή, αλλά και μετά, πιστεύω πράγματι κι εγώ ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα χάρισμα και μια εσωτερική δύναμη που τους οδηγεί στην επίτευξη αυτού του στόχου που έχουν βάλει. Οι πιο πολλοί από αυτούς από μικροί θέλουν να γίνουν πιλότοι. Και ο ίδιος ο αδερφός μου είχε περάσει με τη δεύτερη. Πέρασε την πρώτη χρονιά και σχολή Βελπίδων και πανεπιστήμιο και ναυτικό δοκίμιο. Αλλά ήθελε να πετάξει μόνο. Επίσης, όταν τελικά βγήκε από τη σχολή και γίνουμε. Συμφωνώ με τον κύριο Αντιπτέρεργο ότι όταν ανεβαίνουν στο αεροπλάνο έχουν ένα χαρακτηριστικό σαν να κλείνουν ένα διακόπτη και να προσιλώνονται να έχουν φόκους μόνο στην αποστολή τους και τίποτα άλλο. Και αυτό ήταν χαρακτηριστικό για όλους. Και μετά όταν κατεβαίνουν κάτω να είναι πάλι οι άνθρωποι. Με τις οικογένειες, τα παιδιά τους και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Πάντως, κοιτάξτε, που έκανε, ναι, κατά αυτό... πόσο μπορούν να τα απεξέλθουν στην απώλεια συναδέλφων τους. Δηλαδή, φανταστείτε
να είστε μαζί συνάδελφοι και να χάνεις έναν συνάδελφό σου και μετά να ανεβαίνεις πάλι στο αεροπλάνο και να πετάς και εσύ. Υποχρεωτικά. Μετά πρέπει να διαχειριστείς όλα αυτά. Ρε παιδί μου, εγώ πες ότι είμαι, θέλω να γράψω ένα κείμενο, ας πούμε, που γράφω κάθε μέρα, ας πούμε. Ή έχω να κάνω εκπομπή. Άμα έχω μια στεναχώρια προσωπική, ας πούμε. Δεν νιώθω και καλά, δεν έχω και πολύ κέφι, είμαι και λίγο πεσμένος. Δεν ασχολούμαι. Ο άλλος, ας πούμε, και στεναχώρια προσωπική να έχει. Όταν πει τα ροπλάκια στον τρούκα απέναντι. Δεν έχει την πολυτέλεια να λέει: εγώ, παιδιά, σήμερα πνευματική... είμαι χαλαρός και πνευματικός, είμαι λίγο ράθυμος. Πνευματική διάβγεια. Και είσαι καλά. Και κάτι. Με τι χρήματα αμείβονται. Και με τι χρήματα αμείβονται αυτοί οι άνθρωποι. Για να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Για να συμπληρώσω κάτι ακόμη, φανταστείτε να σας πω την ιστορία της δικιάς μου οικογένειας. Το 1988, τέσσερα χρόνια πριν φύγει ο αδερφός μου, χάσαμε πάλι από ατύχημα έξω από την Άνδρο τον πρώτο μου ξάδερφο, τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Σε εκπαιδευτική αποστολή χάθηκε. Πιλότος επίσης, α. Πιλότος επίσης στην πολεμική αεροπορία στην ίδια μοίρα. Απίστε. Και ο αδερφός μετά από αυτό το χαμό συνέχισε άλλα τέσσερα χρόνια να πετάει κανονικά και να χτίζει Τούρκους. Απίστευτο. Δεν πέρα από ψυχική δύναμη, εσωτερική τους... δεν έχω κάτι λόγο. Ένα μόνο πράγμα. Για μένα είναι ένα απεριόριστο σεβασμός που έχω για αυτούς τους ανθρώπους. Ειδικά όταν βλέπω ένα πιλότο ή να μιλάει ή να πετάει ένα αεροπλάνο. Μόνο αυτό νιώθω, τίποτα άλλο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σταμά. Ελάτε. Κύριε Σταμά, αν επιτρέπετε να συμπληρώσω. Ναι, πτεράρχη. Ο Κοντογιώργος που ανέφερε, ο κύριος Σαλμάς, ο ξάδερφός του, ήταν ο πρώτος μαθητής μας που χάθηκε. Τη σειρά μου. Ο πρώτος της σειράς σας. Μάλιστα. Έτσι. Και να συμπληρώσω σε αυτό που λέγατε πριν, ότι όταν χάνουμε έναν συνάδελφο, το να πετάξουμε την επόμενη μέρα είναι ίστατη ανάγκη για να μπορέσουμε να εξηλαιώσουμε αυτό που έγινε. Τι να σας πω τώρα, πραγματικά, δηλαδή είναι συγκλονιστικό έτσι, όλα αυτά που λέτε και όλα αυτά που ζείτε κάθε μέρα. Θα έπρεπε να τα σεβόμαστε και να τα δεικνύουμε περισσότερο, νομίζω. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ και τον κύριο Σιαλμά και εσάς, πτεράρχη, ευχαριστούμε πολύ. Τι να πω, ρε παιδιά. Εντάξει. Τώρα. Τι να πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν. Εντάξει, άνθρωποι. Είναι σαν να συνέχει πόλεμο, ας πούμε. Ενώ εμείς εδώ πάει, η πόλεμη που κάνουμε εδώ είναι λίγο. Κανένα από έχουμε έναν σε εξέλιξη πάντως. Αυτά τα παιδιά δεν φεύγει, δεν παρετείται. Όχι, μένει εκεί. Μένει εκεί. Μα έλεγε αυτός, από είχα ακούσει τον πατέρα του σε μια άλλη ομιλία και έλεγε, του έλεγε ότι αν με κόψουν. Γιατί πας στην Ικάρο και μπορεί ας πούμε, να μην σε κόψουν και να πας ας πούμε, στα 130. Ναι. Να πας σε μεταγωγικά. Άμα γίνεις πιλότος, αλλά όχι. Ναι. Μαχητικό. Θα φύγω. Ή μαχητικό ή τίποτα. Έλεγε, θα φύγω. Λοιπόν, πάμε στα άλλα που μας ενώνουν, παιδιά. Πάμε στα άλλα που μας ενώνουν. Καλά, τι μας κάνουν. Μας ενώνουν. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί. Γιατί εδώ μάτσι είναι. Μόνο το Διακογιάννη. Τι θέλει να πει, τι θέλει να πει ο ποιητής χθες. Τι είπε δηλαδή χθες στη συνέντευξη, ότι. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο συμβολισμός χθες της συνεντεύξης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ χαρακτηριστική αντίδραση ενός ηγέτη που κηρύσσει ένα νέο ανένδοχο. Ανένδοχο, ναι. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι. Και ως συμβολισμό. Δηλαδή, ως θυμόμαστε και έχουμε διαβάσει την ιστορία, περί αυτού πρόκειται. Ένας ανένδοτος, ο οποίος λέει ως πολιτική κοινοβουλευτική κίνηση αποχωρώ από τη Βουλή. Εδώ και τώρα εκλογές. Διότι η κατάσταση, ακόμα και αν είμαι στη Βουλή, δεν έχει κανένα νόημα με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αναφύονται βέβαια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα από αυτή την πολιτική κίνηση. Ναι. Δηλαδή, ένα πρώτο ερώτημα που μου δημιουργήθηκε εμένα χθες και νομίζω ότι υπάρχει κάπου σε κάποιες εφημερίδες σημερινές είναι ότι η Ελλάσσον αντιπολίτευση σου λέει: εγώ θα μείνω στη Βουλή. Εγώ θα μείνω. Και μάλιστα το λέει και μπελίστηκε τη μέθοδο τη συγκεκριμένη. Το Πασόκ πήγε. Ναι. Το χόντρινε. Ναι. Το χόντρινε. Καλά λέω. Το δεύτερο το οποίο βλέπω επίσης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρώντας από τη Βουλή, ένα ερώτημα που τίθεται, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, ας πούμε, δημιουργική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Σωστά. Αυτά τα νομοσχέδια που θα έχουν ψηφιστεί μέχρι που να γίνουν εκλογές, νομίζω ότι πολύποτε 15-17 νομοσχέδια. Ως μη γενόμενα. Ως μη γενόμενα. Προφανώς. Τι ως μη γενόμενα. Θα τα καταργήσω. Θα το είχαν καταψηφίσει μεν. Θα το είχαν καταψηφίσει μεν. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι σε όλα τα νομοσχέδια
υπάρχουν και άρθρα που μπαίνουν εμβόλυμα, ανεξαρτήτως των νομοσχεδίων. Mm. Εκεί βεβαίως περιμένω και την αντιπολίτευση, μίζωνα, η Ελλάσσονα, να με ενημερώσει, να διαφωνήσει, να εφησιβάλλει. Θα είναι σε επιτροπές. Σε επιτροπές δεν αποχωρεί, όχι, νομίζω. Αποχωρεί, θα είναι σε επιτροπές. Εκ της ολομελίας. Θα είναι στις επιτροπές. Θα είναι σε επιτροπές. Αλλά νομίζω ότι είναι μια κίνηση υψηλών αντιπολιτευτικών τόνων. Να. Για να μην το αδικούμε από την άλλη μεριά. Υψηλών αντιπολιτευτικών τόνων που κατά τη γνώμη μου θέλει να πιέσει το ΠΑΣΟΚ. Θέλει να γιατί πιέσει. Έχει στοχοποιήσει ρε εσύ. Κάτω, δεν είναι στοχοποιημένο. Όλη την αντιπολίτευση. Εχθές, όλη, την πολύ το όλη την αντιπολίτευση θέλει να πιέσει με αυτή την κίνηση. Και θέλει να την πιέσει με την έννοια ότι εδώ που τα λέμε, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή εκφράζει αυτό που λέγαμε παλιότερα που έλεγε το ΠΑΣΟΚ, τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ το εκφράζει. Θέλετε ποσοστιαία, θέλετε δυναμικά, θέλετε κοινωνικά, θέλετε πολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το εκφράζει. Ένα πράγμα έχω. Ένα πράγμα έχω απορία. Τη φράση ότι μπορεί να είναι εκβιαζόμενοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να ψηφίσουν, να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, όχι να καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή, θα σου πω. Δεν είναι θα λίγο. Θα σου πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι τα μέλη, τα στελέχη, οι ψηφοφόροι κυρίως του ΠΑΣΟΚ, αυτού του ιστορικού κόμματος, δεν έχουν ανάγκη ούτε να αποδιγετηθούν, ούτε να εκβιαστούν. Ξέρουν πολύ καλά τι ψηφίζουν και γιατί το ψηφίζουν. Αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ, η μήτρα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεξιά, ούτε καν κεντροδεξιά. Ναι, πράγμα. Είναι απέναντι στη δεξιά. Και μάλιστα πολλές φορές στην ιστορική περίοδο του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν απλώς απέναντι, ήταν η μεγαλύτερη σύγκρουση. Αλλά να γίνω λίγο πιο κοινικό. Ναι, και θα πω, να πω κάτι βέβαια. Ήτανε με άλλα χαρακτηριστικά η δεξιά τότε. Έτσι. Πολλά ήταν. Για να είμαστε ακριβείς. Γενικά το πολιτικό σκηνικό ήταν με άλλα χαρακτηριστικά. Όπως και ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό. Τελείως διαφορετικά. Πες μου ένα διαφορετικό, πες μου. Θα σου πω. Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι έχει, έτσι όπως εφαρμόζει την πολιτική, έχει μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση. Παραδείγματος χάρη. Δεν σου μιλάω για το κράτος δικαίου και τα λοιπά που εκεί καταγγελίζει τις φοντρές. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ένας Καραμαλής δεν θα επέτρεπε τις παρακολουθήσεις. Για μα δεν σου είπα, δεν σου λέω γι' αυτό. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, βέβαια. Επειδή έγινε λόγος για ανέδοτο, εγώ θα έλεγα ότι είναι μια καρικατούρα του ανέδοτου υπό δύο βασικά έννοιες. Υπήρχε ένας τεράστιος πολιτικός ηγέτης τότε, Γεώργιος Παπανδρέου, και υπήρχε και μια κοινωνία σε αναβρασμό. Τίποτα από τα δύο αυτά δεν συμβαίνουν τώρα. Εάν πιέζει κάποιον ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την κίνηση την οποία έκανε, φοβάμαι ότι πιέζει μόνο τον εαυτό του εν τέλει. Και να το εξηγήσω τι εννοώ. Καλά, πέρα από το αντιθεσμικό, το αντικοινοβουλευτικό, το εκβιαστικό κτλ. Τα οποία έχει αυτή η κίνηση μέσα. Με ποιο δικαίωμα ο κ. Τσίπρας αποφασίζει ότι μια εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό βουλή, νόμιμα, κανονικά, είναι εκτροφείο εκτροπής. Ποιος, δηλαδή, πώς αναγνωρίζει κάποιος στον εαυτό του, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, ότι εγώ είμαι αυτός που αποφασίζω εάν έχει νομιμοποίηση ή όχι η Βουλή. Προσέξτε, είναι άλλο να διατυπώσει το πολιτικό αίτημα για εκλογές, που είναι απολύτως θεμητό και απολύτως κατανοητό. Και άλλο να εκβιάσεις. Εννοείς ότι η καταγγελία για τις υποκλοπές και όπως αποδείχτηκε για τις υποκλοπές, έτσι σύμφωνα με την αρχή για την ΑΔΕ. Τι αποδείχτηκε αυτό. Ότι παρακολουθούνταν άνθρωποι. Επειδή ήταν, ναι, βεβαίως. Έτσι. Όπως, και στελέχη και τώρα. Όπως, και είναι σοβαρό αυτό. Όπως, πολύ σοβαρό. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Όπως παρακολουθούνταν πάντα άνθρωποι. Καλά, εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό να σου πω. Όχι, εμένα μου λέει. Εμένα δεν μου λέει κάτι ότι επειδή το κάνουν όλοι, ότι να βαράνε παλαμάκια επειδή το κάνουν και αυτοί. Όχι, δεν μπορώ. Αν είναι μη νομιμοποιημένη κυβέρνηση. Αυτό θέλω να ρωτήσω εγώ. Γι' αυτό λέω. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι παραδοχή. Βεβαίως θα πρέπει να έχει. Σε μια δημοκρατική χώρα η δικαιοσύνη έχει κάποιο ρόλο. Βεβαίως και πρέπει να έχει. Μισό λεπτό. Αυτό όμως. Γι' αυτό σου λέω. Αυτό φτάνει σε μη νομιμοποιημένη κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σου. Αυτό θέλω να σου ρωτήσω. Μα είναι απολύτως νομιμοποιημένη. Απολύτως. Από πού προκύπτει. Άρα θεωρείς ότι ένα υπαρκτό θέμα το μεγενθύνει ο Τσίπρας. Την Παρασκευή, ο κύριος Τσίπρας προσέφηκε στη Βουλή με την ψήφο. Για να ρίξει το Μητσοτάκη. Για να ρίξει το Μητσοτάκη. Εκεί αναγνωρίζει ότι έχει θεσμική υπόσταση. Και την Τρίτη, δύο μέρες μετά,
το σώμα στο οποίο απευθύνθηκε και έκανε μια κορυφαία κοινοβουλευτική κίνηση, ξαφνικά έγινε... Έχει ξαναγίνει μπάμπι με αυτό στο παρελθόν. Ποτέ. Αλήθεια λες. Ποτέ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα συμμετέχουμε στη Βουλή καθόλου αυτή την εβδομάδα. Θα καταγγείλουμε τη διαδικασία και θα αποχωρήσουμε. Αγγέλη. Δεν θα μπούμε στο κάδρο αυτή μιας απονομιμοποιημένης. Άσε με πάλι να το διαβάσω, σε παρακαλώ. Μην με διακόπτεις τώρα επειδή σε σφαίρει. Έλα τώρα, κομματική πάλι. Δεν θα μπούμε στο κάδρο μιας απονομιμοποιημένης Βουλής. Η οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να ανοίξει και ανοίγει μόνο για διευθετήσεις. Να τις κάνουν χωρίς εμάς. Ποιο γεγονός ήταν. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιο γεγονός ήταν. Δεν με ενδιαφέρει οποιοδήποτε κοινό. Όχι. Αλήθεια. Εδώ σε παρακολουθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα κομματικά του κοιμάσαι. Και θεωρείς ότι είναι νομοποιημένοι. Για να αλλάξουν το ποινικό κώδικα. Το έκανε. Να κάνουν και μάλιστα ο ποινικό κώδικα. Οι εισηγητέ του ποινικού κώδικα. Μπάμπι μου. Οι εισηγητέ του ποινικού κώδικα ήταν όλοι αντισύριζα. Όλοι κορυφαίοι επιστήμονε. Μην μπερδεύεσαι. Ήταν για τον ποινικό κώδικα. Έφυγε από την Βουλή. Μα με συγχωρεί. Έφυγε. Παρέτεινε παράνομα. Έφυγε από την Βουλή. Μπάμπι μου. Έφυγε. Κάνει πλημέλημα τη δωροδοκία. Οι κορυφαίοι επιστήμονες χώρας. Αν έχεις τέτοιες νομικές γνώσεις, πρέπει να το αμφισβητήσεις. Πήγε άλλο κόμμα. Εντάξει, μπαμ, καταλαβαίνεις τι λέμε. Όχι, ναι, επειδή καταλαβαίνω. Όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες. Εισηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρε μπαμ, μου λες ότι δεν έχει γίνει ποτέ. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση και έφυγε. Όχι, εγώ δεν μπερδεύω, εσύ μπερδεύεσαι. Δεν προσπαθείς να δικαιολογήσεις το αδικαιολόγητο. Έχεις δίκιο, πάντου μου, έχεις δίκιο. Μόνος του είχε μείνει δίκιο, τότε δίκιο. Για να ψηφίσει τον ποινικό κώδικα. Ναι, ναι, ναι. Και ευτυχώς που το έκανε. Η αλήθεια του ποινικού κώδικα. Ναι, είχαν προκηρυχθεί εκλογές ουσιαστικά τότε, να πω έτσι, δεν είναι. Δεν είχαν προκηρυχθεί ουσιαστικά. Άλλο ρε, παιδί, δεν συμμετέχω σε μία συζήτηση, διότι και την καταγγέλλω. Είναι διαφορετικό από το. Έχει μεγαλύτερη ευρύτητα. Μην πλακώνεσαι γιατί δεν ρίχνετε τα νερά. Δεν πειράζει ρε παιδιά, για να σβήσουμε τις φωτιές σαν την παράθεση. Σου άρεσε. Το πιο σημαντικό... Δώσε εδώ. Έχουμε εδώ πέρα... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το εξής. Έχει μεσολαβήσει κάτι κρίσιμο από την Παρασκευή. Η αποκάλυψη των ονομάτων. Την Κυριακή. Παρακολουθούμαστε όλοι τα πλάκα. Ανδρουλάκης. Έκανε κατά τη γνώμη μου μια σοβαρή. Ναι, αυτό είναι σωστό. Έκανε μια σοβαρή στροφή. Για πρώτη φορά είπε ότι θα συζητήσω, εφόσον μου δώσει ο λαός τη δύναμη, για να προτάξω 10 προγραμματικά σημεία, τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικά για τη χώρα. Με το πρώτο κόμμα. Ναι, θα πάμε τον πρώτο, ρε παιδί, και ότι δεν και δεν έβαλε θέμα πρωθυπουργού. Να ψηφίσουμε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Να ψηφίσουν αυτό να που νομίζουν. Να τελειώσω λίγο, Βαγγελμού. Διότι αν αρχίζουμε και λέμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, μα τι λες κύριε Ανδρουλάκη, πας με τον Μητσοτάκη. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που, τώρα, ξέρουν πολύ καλά δεν μέσα τους. Να ολοκληρωθεί μια σκέψη. Έλα ρε Μπάμπη τώρα, δεν σου επιτρέπω κιόλας. Να πας εσύ, όχι εγώ. Πού να πας. Έλα ρε. Μην μου λες εμένα, έλα. Έλα ρε. Μην μου λες εμένα. Εντάξει, σε ποιο μιλάς. Ναι, ναι, ναι. Το γιο σου. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης, εσύ δεν μπορείς να πιστείς γιατί θέλει τη μία δυνατότητα να πιστείς. Πρέπει να καταλάβεις πρώτα. Σωστά. Λοιπόν, συνέχισε. Λέγοντας ότι θα συζητήσω με το πρώτο κόμμα, μπορεί το πρώτο κόμμα να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θεωρείς ότι είναι και προκάλεσε αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, γιατί τι σημαίνει αυτό. Εάν το ΠΑΣΟΚ συζητήσει με το πρώτο κόμμα και αν πρώτο κόμμα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, είναι η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στις εκλογές χωρίς πρόταση διακυβέρνησης. Εάν δεν βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποιο θα μια κουβέντα, Βαγγέλη, για να κλείσουμε. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, τους ψηφοφόρους, τα μέλη και τα στελέχη του, που ξέρουν πολύ καλύτερα τι ζουν μέσα στο κόμμα τους, να ψηφίσουν αυτό που είναι να ψηφίσουν. Είτε τους πιέζει ο κύριος Τσίπρας, είτε τους πιέζει ο κύριος Μητσοτάκης, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα λειτουργήσει εσωτερικά ως αντίδραση και θα ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Τελεία, πάμε στο παράγραφο. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Δεν το κατάλαβα αυτό. Να στο εξηγήσω. Δεν έχουμε χρόνο όμως. Είσαι ΠΑΣΟΚ. Και σου λέει ο Τσίπρας, θα πας να ψηφίσεις Μητσοτάκη, θες κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έρχεται ο Μητσοτάκης. Και σου λέει, θα ψηφίσεις Τσίπρα, αυτό το λαϊκιστή. Αυτό αυτόματα,
ακόμα και αν είσαι στην αριστερή πτέρυγα, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ, σου δημιουργεί μια εσωτερική αντίδραση. Ναι, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη τώρα όμως. Συγγνώμη τώρα όμως. Να σου πω κάτι. Όταν τα έλεγε ο Ανδρουλάκης αυτά, ότι μου λέτε να πάρω θέση πριν τις εκλογές και γιατί μου το ζητάτε αυτό, τότε την πέφταμε όλοι και του λέγαμε όχι να πάρεις θέση. Έτσι. Εδώ που τα λέμε τώρα. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε σε break, θα δούμε μετά τις. Πάμε σε break. Λοιπόν, εδώ είμαι θα. Καλημέρα σας. Να δείξουμε ένα βιβλίο πρώτα όμως. Συμφωνείς? Αμέ. Λοιπόν, Σταύρος Καλλιτερίδης. Καλημέρα κύριε Καλλιτερίδη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Βιβλίο. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Εδώ είναι το βιβλίο. Η πολιτική κατευνασμού. Α, μπράβο. Είναι επιθετικός ο Σταύρος. Είναι επιθετικός. Είναι σκληρός. Είναι δυναμικός. Δυναμικός. Είναι οικογενειακή παράδοση δυναμικότητα στην οικογένεια Καλλιτερίδη. Λοιπόν, εκδόσεις Ινφογνώμων. Έτσι δεν είναι? Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, είναι τρεις περίοδοι κρίσης, 76, 87, 96. Έχουμε την παρουσία σε 6.30 Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό. Μιλούν εκεί ο κύριος Αϊφαντής, ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Καραγιάννης, επίσης πρέσβης, η κυρία Αναστασιάδου, λέκτορας διπλωματίας, εσύ βέβαια, και ο εκδότης, ο κύριος Καλλιτερίδης, ο Σάββας. Λοιπόν, ένα βιβλίο. Το οποίο είναι το διδακτορικό σας αυτό? Ακριβώς είναι η διατριβή μου αυτή. Κάναμε μια δουλειά, νομίζω έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, διότι έχουμε φέρει και τουρκικές πηγές που μεταφράσαμε, που δεν υπήρχαν έως τώρα. Ναι. Βρήκαμε και αρχεία αμερικανικά κυρίως, είτε αποχαρακτηρισμένα είτε και από διαρροές, Wikileaks κτλ. Ναι. Άρα νομίζω ότι σε αυτές τις τρεις κρίσεις, που είναι και επίκαιρα με τα ίμια, κάτι μαζεύω, έχουμε καινούργια πράγματα που είναι χρήσιμα. Λοιπόν, καλό τάξιδο και θα τα πούμε. 8 Φεβρουαρίου η παρουσίαση, είπαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τη Μαρία Ζαχαράκη, την συνάδελφό μας, και επίσης να καλημερίσουμε και τον κύριο Χρήστο Χριστοδούλου, επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑΠ, τέραρχο. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και τον Παντελή τον Βαλασόπουλο, βέβαια. Εννοείται, τον Παντελή τον Βαλασόπουλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Μαρία, σε παρακαλώ, και να πάμε μετά και στον τέραρχο. Είδα ουσιαστικά στην τουρκική τηλεόραση υπήρξε ένα εσχρό περιστατικό, θα έλεγα εγώ, το οποίο έχει να κάνει με χλεβασμό του στρατηγού Φλόρου ως επίλογο στο ρεπορτάζ για την πτώση του μαχητικού του αεροσκάφους εδώ. Ναι, πολύ σωστά. Ναι, πήρε ως αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό για το οποίο όλη η Ελλάδα θρηνεί. Για τους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν με το αεροσκάφος στο Κατάκολο, στην Αχαΐα, και ουσιαστικά θέλησε να χλεβάσει τον αρχηγό ΓΕΘΑ, επειδή έχει πει ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως κάθε αρχηγός φυσικά, ότι είμαστε κάθε αρχηγός κράτους, ενός κράτους θέλω να πω, είμαστε δυνατοί, έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε εχθρό κτλ. Τι άλλο θα έλεγε κάποιος αρχηγός στρατού? Και το χλέβασε αυτό το πράγμα η παρουσιάστρια του συγκεκριμένου καναλιού, του Χαμπέρ Global, λέγοντας ότι να, εσείς που λέτε ότι είστε δυνατοί, ότι εσείς που απειλείτε την Τουρκία, γιατί έτσι θεωρεί η Τουρκία, να λοιπόν τι πάθατε, έπεσε ένα μαχητικό σας αεροσκάφος και σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι εξωφρενικό και μόνο ότι χλεβάζεις ή προσπαθείς να χλεβάσεις το θάνατο ενός ανθρώπου, τέλος πάντων. Ενός ανθρώπου επισήμως. Είναι πραγματικά είναι εξωφρενικό. Πάμε να το δούμε για να το σχολιάσουμε, σας παρακαλώ. Topraklarımızdan bir kum tanesi veya bir inç denizin kaybolmasına asla izin vermeyiz. Havada ve denizde üstünlük bizde. Böyle diyor Yunan Genelkurmay Başkanı. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının da düştüğü bilgisi geldi, adres İyon Denizi. Yunan Devlet Televizyonu'na göre F-4 tipi savaş uçağı Andromeda havaalanının güneyine düştü. Otomatik fırlatma sistemini aktive ederek uçaktan atlayan pilot ve yardımcısı için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bir donanma helikopteri ve sahil güvenlik gemileri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim uçuşu yapan uçağın neden düştüğüne dair henüz net bir açıklama gelmedi. Havada, denizde üstünüz, işte biz şöyle de hazırız. Gelecekleri varsa görecekleri var diyen Yunanistan'da son durum böyle.
Τώρα με συγχωρείτε. Και τι σχολιάζουμε τώρα. Τι, εντάξει, τι περιμένεις τώρα, Τούρκοι, είναι. Όταν λέει θα σου ρίξω έναν ταφούν στην Αθήνα μέσα, δεν απειλήσω απειλή, θα σκοτώσει 500. Αν αυτό τον πειράξει οι δύο πιλότοι δικοί μας. Θα σου πω γιατί. Α, γιατί αν το έλεγε Έλληνας δημοσιογράφος αυτό, θα του πετάγαμε πέτρες εμείς. Εμείς ναι. Μα και πέρα από αυτό είναι προσβολή, βλασφημία θα έλεγα, απέναντι σε ένα νεκρό που χρησιμοποιεί το νεκρό και αυτό το ατύχημα, γιατί και στην Τουρκία έχουν γίνει αντίστοιχα πάρα πολλά τέτοια ατυχήματα και με ελικόπτερα κτλ. Δεν χλεβάζεις τέτοια περιστατικά. Εν καιρό ειρήνης, έτσι. Αρχηγέ... Αλλά και εν καιρό πολέμου. Ναι, αρχηγέ κύριε Χριστοδούλου, ένα σχόλιο επ' αυτού. Καλημέρα σας και από μένα. Καλημέρα. Και δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι το οποίο δεν αξίζει η συζήτηση. Είναι γεγονός ότι τελευταίο καιρό οι Τούρκοι προσπαθούν με προπαγάνδα να περάσουν πράγματα προς το εσωτερικό τους και όχι προς το εξωτερικό. Εγώ θα απαντούσα με τον ίδιο τρόπο ότι χθες η ΑΕΚ κέρδισε μέσα στην Τουρκία στο μπάσκετ. Ήρθαμε νύχτα, λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ναι. Δεν είναι θέματα άξια σχολιασμού και σεβασμού και να προχωρήσουμε από αυτού, να χτίσουμε συζήτηση. Ναι. Είναι, απλά ξέρετε τι, είναι τη στιγμή που μια χώρα πενθεί επί της ουσίας, γιατί χάθηκε ένα παλικάρι επισήμως και αναζητείται ένα άλλο, τα οποία είναι στον όρο του καθήκοντος, είναι μικρότητα όλο αυτό. Και πρέπει να σας πω, κύριε Χριστοδούλου, ότι πραγματικά εγώ συγκινήθηκα πολύ ακούγοντας εσάς εχθές να μιλάτε για τα παιδιά, για το παιδί που χάθηκε, για το συγκεκριμένο συμβάν. Ένιωσα ότι μιλάτε πραγματικά, και συγγνώμη που τα αναφέρω τώρα, αλλά ότι μιλάτε για τα παιδιά σας. Ως επικεφαλής στρατεύματος που... επιστροφή. Μ' ακούτε τώρα? Ακούτε. Ναι, ναι. Ελάτε, κύριε. Μ' ακούτε τώρα, κύριε Χριστοδούλου? Όχι, λοιπόν. Μάλλον χάσετε την επιστροφή. Ελάτε, κύριε Καλατερίδη. Νομίζω ότι είναι βάρβαρα τα σχόλια αυτά, έτσι θα τα χαρακτηρίζα. Αήθεις δηλώσεις και για τον αδικοχαμένο νεκρό, αλλά νομίζω ότι δείχνει εδώ το στίγμα της η Τουρκία, η οποία, αν και ταξιμένη να δούμε το πόρισμα του ατυχήματος, της τραγωδίας μάλλον αυτής, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και αυτό είναι ο ρόλος της Τουρκίας εν γέννη στο Αιγαίο. Διότι υπάρχει πράγματι ένας ακήρυχτος πόλεμος, τον οποίο διεξάγει η Τουρκία κατά της πατρίδας μας. Και αναφέρομαι στο κάζους Μπέλη, αναφέρομαι στο γεγονός ότι από τη δεκαετία του 30 η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει, έχει επεκτείνει τον αέριο χώρο της στα 10 μίλια στον αέρα και η Τουρκία όχι απλά δεν το δέχεται, πραγματοποιεί και περιπτήσεις. Λόγω αυτής της κατάστασης και της έντασης που επιφέρει αυτή η πολεμική τακτική των Τούρκων, θρηνούμε θύματα και οι δύο πλευρές, αλλά θρηνεί ο Ελληνισμός που βρίσκεται στο στόχαστρο από έναν ακήρυχτο πόλεμο. Και το λέω διότι θα έπρεπε να κλιμακώσουμε, αν θέλετε, σε διεθνές επίπεδο τη ρητορική μας, να μιλάμε για έναν ακήρυχτο πόλεμο της Τουρκίας στο Αιγαίο. Περί αυτού πρόκειται. Διότι με αυτόν τον τρόπο, αν ενημερώνουμε τους πάντες για την ύπαρξη αυτού του ακήρυχτου πολέμου, μπορούμε να διεκδικήσουμε, να μην σας πω, και ασφαλιστικά μέτρα στο Διεθνές Δικαστήριο κατά της Τουρκίας, για να σταματήσει αυτή το πολεμικό κλίμα των υπερπτήσεων που οδηγεί σε σφάλματα, τραγωδίες, το οποίο έχει ευθύνες αποκλειστικά η Άγκυρα. Ασχέτως αν πρόκειται για ατύχημα, είναι ευθύνες της Άγκυρας που έχει δημιουργήσει αυτό το καθεστώς στο Αιγαίο. Αυτό το κλίμα ουσιαστικά το οποίο οδηγεί σε αυτά. Ακριβώς. Μας ακούτε τώρα, Πτέραρχε? Βεβαίως, σας ακούω μια χαρά. Έλεγα προηγουμένως και θα σταθώ σε αυτό, και αν θέλετε σχολιάζετε, αν θέλετε δεν. Ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ εχθές ακούγοντάς σας να περιγράφετε, να μιλάτε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ένιωσα ότι πραγματικά ως αρχηγός στρατεύματος εσείς, σαν να μιλάτε για παιδιά σας. Έτσι μιλήσατε χθες. Και πραγματικά ήταν, αλήθεια σας το λέω, ήταν πολύ συγκινητικό για μένα να το ακούω αυτά, να το περιγράφει ένας άνθρωπος που έφτασε στο ανώτατο σημείο της ιεραρχίας. Κοιτάξτε, κύριε Στάθη, κύριε Καμπουράκη, είναι αλήθεια ότι τα παιδιά αυτά όταν φεύγουν από το σπίτι τους και αποχαιρετούν τους γονείς τους, πρέπει να αποκτήσουν νέα οικογένεια. Η πολεμική αεροπορία είναι πραγματικά οικογένεια, διότι έφτασε σε αυτό το σημείο να συζητάνε παγκόσμια για τις επιτυχίες της, πληρώνοντας όχι απλά πολύ υδρότα, αλλά και πολύ αίμα. Διαχρονικά από τη σύστασή της και μέχρι σήμερα, από τον πρώτο θανόντα, τον Αργυρόπουλο, και μέχρι σήμερα, η λίστα έχει γράψει πάνω από 800 άτομα, 800 αεροπόρους. Αυτό δεν είναι ένα νούμερο το οποίο προσπερνιέται εύκολα.
από το 1974 και μετά, με όσα γίνονται και με την εντατική εκπαίδευση που έχουμε, για να είμαστε πάντα καλύτεροι, και είμαστε καλύτεροι, και δεν το λέω έτσι από, θα έλεγα, υπερφύαλο παρισμό. Ναι, από έπαρση. Ναι. Το εννοώ αυτό. Το εννοώ. Έχουμε θυσιάσει περίπου, έχουν θυσιαστεί περίπου 90-92 άτομα. Ο καθένας μας που κάνει αυτή τη δουλειά, καταρχάς την αγαπάει, εντάσσεται. Και αυτό που είπα, ότι στην ειρήνη, όταν χάνεται μια ζωή, αυτός που φεύγει είναι μεγαλύτερο, πιο σπουδαίος για μένα ήρωας, από αυτόν που χάνεται στον πόλεμο. Στον πόλεμο έχουμε απώλειες. Στην ειρήνη όμως πονάει πολύ περισσότερο. Και αυτά τα παιδιά, για εμάς τους μεγαλύτερους, όταν ξεκινάμε να τους εκπαιδεύουμε από το πρώτο αεροπλάνο μέχρι το τελευταίο τους βήμα, γιατί το αεροπλάνο δεν διαλέγει με ποιον πετάει. Ούτε εμείς διαλέγουμε τα αεροπλάνα. Ναι. Δεν ξέρει το αεροπλάνο αν πετάει με ανθυποσμηναγό ή με τον αρχηγό αεροπορίας. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Αυτά τα παιδιά είναι πραγματικά δικά, είναι τα πνευματικά μας παιδιά. Και καλά κάνετε και το λέτε, και νομίζω έχει μεγάλη αξία που το λέτε. Δείτε κάτι. Είπατε τώρα ότι έχουν χαθεί πάνω από 800 αεροπόρια, 90 έχουν χαθεί από πότε? Από τη σύσταση της πολεμικής αεροπορίας. 1930-28, κάπου εκεί. Δηλαδή, να σας πω τώρα, όταν ακούω εγώ ότι κατά μέσο όρο, ας πούμε, έχουμε απώλειες της τάξης του 10% σε κάθε σειρά, μέχρι να βγει η σειρά στην αποστρατεία. Στην αποστρατεία, ας πούμε. Χάνουμε και τόσα αεροπλάνα στην πραγματικότητα. Τα αεροπλάνα είναι πολλά περισσότερα από όσα χάνονται σε σχέση με τις ζωές. Είναι περίπου 40% επιπλέον, διότι κάθε ατύχημα δεν σημαίνει ότι έχουμε απώλεια ζωής. Ναι, ναι. Έχουν χαθεί πολλά αεροπλάνα, να πούμε, από το 1974, γιατί έχουμε βάλει ένα σημείο στην ιστορία μας. Ναι, εντάξει, που... νοητό. Σημείο αναφοράς. Ναι. Έχουν χαθεί πάρα πολλά αεροπλάνα, ναι, περίπου 4-3 μοίρες αεροσκαφών, ίσως και παραπάνω. Κούς. Και πραγματικά είναι ένας αδυσόπιτος αγώνας και μια προσπάθεια. Βέβαια δεν έχουμε τόσες πολλές απώλειες. Έχω να πω το εξής, ότι ο δείκτης ατυχημάτων της πολεμικής αεροπορίας είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο των υπόλοιπων ατοικών χωρών. Ναι. Έχουμε τους καλύτερους δείκτες, στον ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε, λίγο στα ελληνοτουρκικά, να το δούμε πιο, να το βάλουμε και λίγο στο πολιτικό επίπεδο. Είδαμε χθες τον εκπρόσωπο του Τούρκου Προέδρου, τον κύριο Καλίν, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός στην τοποθέτησή του και ουσιαστικά είπε: την έχουμε τη Μαρία. Μας ακούει τώρα η Μαρία? Έλα, Μαρία μου. Σας ακούω. Σας γιατί ακούω, είδαμε χθες τον Καλίν επί της ουσίας, για να μην λέω παράτερα πράγματα, είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν τον Καλίν ουσιαστικά πιο πράο συνήθως. Πιο διπλωμάτης, να το πω έτσι, ο οποίος εχθές ήταν πολύ κάθετος για τα F-16 και για το αν θα του βάλουν όροι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν πάμε σε αυτό, Παναγιώτη, θα μου επιτρέψει, αντίθεση με το βίντεο που είδαμε νωρίτερα, που ουσιαστικά ένα τουρκικό κανάλι χλεβάζει τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό, σε αντίθεση θέλω να πω, ένας ηγέτης, ο ηγέτης της Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έδειξε το ήθος και το επίπεδο το οποίο υπάρχει μεταξύ θρησκειών για την καύση του Κορανίου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν έστειλε επιστολή στον επικεφαλής εδώ των θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας, τον αντίστοιχο Πατριάρχη των Μουσουλμάνων εδώ στην Τουρκία, εκφράζοντάς του τη λύπη για αυτό το γεγονός, για το γεγονός ότι κάηκε το Ιερό Βιβλίο, το Κοράνι, είναι σαν να καίγεται το Ευαγγέλιο. Δεν θα περίμενα τίποτα λιγότερο από έναν θρησκευτικό ηγέτη του επίπεδου και της εμβέλειας του κυρίου Βαρθολομαίου, να σου πω την αλήθεια. Πραγματικά δεν θα περίμενα τίποτα λιγότερο. Πάμε να δούμε έτσι, λίγο τον Καλίν. Και καλά έκανε. Και σωστά δεν έκανε, ρε Δημήτρη. Ασφαλώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Καταρχήν αυτό που έκαψε το Κοράνι, η Ρώση το βάλανε. Ακροδεξιός. Προβοκάτσια είναι. Δεν είναι, προβοκάτσια. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι προβοκάτσια. Ο μπούτυρος στο ψωμί του Ερντογάν ήταν αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον Καλίν, Μαρία μου. Για πες μέσα και τον Καλίν.
Ναι, ο Καλίν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ήταν αρκετά σκληρός. Ξέρουμε ότι ο Καλίν είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι η γέφυρα μεταξύ της Τουρκίας και της Δύσης, αυτόν με τον οποίο προτιμάει η Δύση να συνομιλεί, γιατί έχει πιο ήπια, πιο μιλήχια στάση απέναντι στα ζητήματα, τα πολιτικά. Χθες όμως βγήκε και ξεκαθάρισε ότι μην μπείτε στον κόπο, λέει, να μας βάλετε ως όρο την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Εμείς δεν θα πάρουμε. Εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε όρους για να πάρουμε τα F-16. Παρόλο που η Τουρκία γνωρίζει φυσικά ότι αυτός είναι ο όρος προκειμένου να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Ο Καλίν φαίνεται και η Άγκυρα έχουν δεχτεί τρομερές πιέσεις και από το Κογκρέσο, από τον Μενέντες, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που βγήκε να κάνει αυτή την δήλωση ότι σας ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πάμε βέβαια, να... μετά το Σουηδία Γιόκ που είπε ουσιαστικά ο Ερντογάν, είναι φυσικό και επόμενο η Αμερική να αντιδράσει και το Κογκρέσο και να πει «Οπ, εδώ τι γίνεται πάλι». Δεν μπορώ να καταλάβω, ρίχνε τις γέφυρες τελείως, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάτι στοχεύουν αυτοί. Ή αλλάζουν προσανατολισμό και σου λένε να σας ενδιαφέρει. Είναι προεκλογικός ο τόνος, νομίζω. Αυτός ο οποίος ακούμε τώρα. Τόσο πολύ. Η Φιλανδία θα πάρει από ό,τι φαίνεται το πράσινο φως. Είπε ο Ερντογάν. Ναι, αλλά τους πάνε πακέτο οι άλλοι. Δεν πάνε πακέτο. Για μετά τις εκλογές. Αυτό είναι το μήνυμα. Επομένως, προεκλογικά μπορούν να είναι όσο σκληροί θέλουν οι Τούρκοι για μετά τις εκλογές. Άρα δεν θα πάρουν και τίποτα σε επίπεδο F-16 πτέραρχε, νομίζω, εφόσον είναι τόσο σκληροί και δεν κάνουν βήμα πίσω σε τίποτα. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς να ξεκινήσω, πριν το F-16 υπάρχει το F-35. Η Τουρκία έκλεισε μια συμφωνία το 2008 για 120 αεροπλάνα, μάλλον για 100 αεροπλάνα αρχικά, ανέβασε τον αριθμό στα 120 και μετά το κατέβασε στα 80. Το 2017, τον τέλος Οκτωβρίου, έκανα μια δήλωση στους συναδέλφους σας που κάνουν στρατιωτικό ρεπορτάζ ότι δεν θα τα πάρουν τα F-35, αλλά και αν τα πάρουν, δεν θα πάρουν πάνω από 20. Αλλά και το 20 το είπα έτσι για να μην δεχθώ το bullying στην ένταση που το δέχθηκα την ημέρα εκείνη που το είπα. Mm-hmm. Όμως επιβεβαιώθηκα και ήξερα τι έλεγα. Ακολουθώντας, γιατί δεν διαβάζουμε τους απέναντι. Δεν ακούμε τι λένε. Παρά μόνο μένουμε όπως τα προηγούμενα κοτσομπολιά. Να το πω έτσι λαϊκά. Δηλαδή είχαν κάνει δηλώσεις ότι σχεδιάζουν για το 2023, το μεταφέραν στο 2025, θα το πάνε κάπου στο 2028. Το νέο το TFX, δηλαδή το Turkish Fighter Aircraft, να το πω όπως οι ίδιοι το ονομάζουν. Το νέο μαχητικό της Τουρκίας. Αυτός είναι ο στόχος. Το F-35 το θέλανε λοιπόν, και το, επειδή το έγραψα θα το πω ανοιχτά, για να πάρουν τον πηγαίο κώδικα, γιατί χωρίς πηγαίο κώδικα δεν πετάει τίποτα πλέον στη σύγχρονη τεχνολογία και στη σύγχρονη αεροπορία. Από εκεί και μετά είδαμε το ναυάγιο του F-35 με την προμήθεια των S-400. Οι S-400 αγοράστηκαν μόνο και μόνο για να μην χάσουν τις προκαταβολές που δώσανε και τις οποίες τώρα διεκδικούν. Το F-16 λοιπόν μπήκε στην ατζέντα επειδή θέλουν ακριβώς, έχουν μείνει πίσω, δεν μπορούν να τρέξουν το δικό τους πρόγραμμα και έχουν μείνει αρκετά πίσω, όχι σε σχέση με εμάς, γενικά σε ό,τι αφορά το αεροπορικό γίγνεσθε. Έτσι λοιπόν έχουν μείνει με τα προηγούμενα αεροπλάνα και με χαμηλές ή μέτριες διαθεσιμότητες. Άρα έπρεπε να κάνουν ένα βήμα. Ότι κάποια στιγμή θα πάρουν για να συμπληρώσουν τον αριθμό. Αυτό είναι βέβαιο. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρουν καινούργια F-16. Η όποια αναβάθμιση συζητάνε είναι για παλαιά τα πρώτα τους αεροπλάνα, γιατί τα ενδιάμεσα και τα πιο καινούργια τα έχουν ήδη αναβαθμίσει, αλλά όχι στο δικό μας επίπεδο. Απέχουμε πάρα πολύ, πραγματικά απέχουμε τεχνολογικά, και θέλουν να αναβαθμίσουν και τα υπόλοιπα παλαιά 80 με τους αριθμούς που ακούτε συμπλήν κάπου εκεί, είναι το οικονομικό μέγεθος εδώ. Λοιπόν, θα καθυστερήσουν να τα πάρουν, πρέπει να τα πάρουν κατά αυτούς, αλλά το πρόβλημά τους είναι ότι πρέπει να εξελίξουν το δικό τους αεροπλάνο βασίζονται στη δική τους αμυντική βιομηχανία. Τώρα, δεν ξέρω πότε θα το καταφέρουν, αλλά κάποια στιγμή σίγουρα θα πάρουν από κάπου, θα βρουν πηγαίο κόπο. Να ρωτήσω, Μαρία, ακούσαμε χθες τον κύριο Ιμάμογλου να δείχνει τον ουσιαστικά τον Κιλιτζάρογλου ως τελικό αντίπαλο του Ερντογάν, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι μπορεί να κατέβει ο Ιμάμογλου ως τρίτη επιλογή. Υπήρξαν αυτά τα δημοσιεύματα. Ο ίδιος όμως βγήκε χθες, Μαρία, έτσι δεν είναι, και είπε ο Κιλιτζάρογλου πρέπει να είναι υποψήφιος.
Ναι, ακριβώς, τον υπέδειξε. Και αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρεσε, Παναγιώτη, είναι σε φιλοκυβερνητικά μέσα που στόχο έχουν να διασπάσουν ουσιαστικά το μέτωπο της αντιπολίτευσης και βγάζουν 1000 σενάρια. Ότι θα πάει μέχρι και στο, θα προσχωρήσει στο κόμμα της Αξενέρο η Μάμογλου, προκειμένου να τον αναδείξει η Αξενέρ άλλον ξεχωριστό υποψήφιο. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Ο Μπαχτσελή, μάλιστα χθες, για να χλεβάσει την αντιπολίτευση επειδή δεν βρίσκει υποψήφιο, ξέρεις τι είπε στη Βουλή. Είπε ότι αφού δεν μπορούν, λέει, να αποφασίσουν, ας τηλεφωνήσουν, λέει, στο Λευκό Οίκο και ή ας στείλουν έναν courier, λέει, για να λάβει τις τελικές οδηγίες από τον Biden για το ποιος πρέπει να είναι ο υποψήφιος. Ο Μπαχτσελή τον άκουσα να λέει κιόλας ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι, λέει, είναι fake οι δημοσκοπήσεις. Γιατί υπήρξε μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι οι νέοι ψηφίζουν, οι δύο στους τρεις ουσιαστικά ψηφίζουν την αντιπολίτευση. Και λέει είναι fake οι δημοσκοπήσεις, δεν είπε. Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό. Επειδή το έχω ξανακούσει, γι' αυτό το σκέφτηκα. Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, πάμε και στον Παντελή, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη αναταραχή όσον αφορά την Τουρκία, στη Γερμανία γενικώς. Ξεκινήσω με κάποια δημοσιεύματα, κυρίως της Frankfurter Allgemeine Zeitung, που αναφέρονται σε κάτι που είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι πίσω από τις ιστορίες με την καύση του Κορανίου κρύβεται η Μόσχα. Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Ερντογκάν αυτή τη στιγμή προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στη Μόσχα, με το να μπλοκάρει την Φιλανδία και κυρίως τη Σουηδία. Ο Σουηδός, λέει, που έκαψε το, ο Παλουντάν που έκαψε το Κοράνι, διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα. Μα Σουηδός είναι Δανός αυτός. Δανός είναι. Σουηδοδανός. Σουηδοδανός. Μάλιστα. Έλαβε χρήματα από κάποιον δημοσιογράφο πρώην του Russia Today, τον Τζανκ Φρίνκ, ο οποίος παραδέχεται ότι του έδωσε χρήματα, τουλάχιστον για να πάρει την άδεια να πάει μπροστά από την πρεσβεία της Τουρκίας στη Στοκχόλμη. Yeah. Βλέπουν λοιπόν μία προβοκάτσια της Μόσχας πίσω από όλα αυτά, με συνεργασία. Συγγνώμη, εκεί στη Ρωσία οι δημοσιογράφοι πληρώνουν αντί να πληρώνονται? Τι γίνεται, ρε παιδί? Όχι, τον πλήρωσε τον Παλουντάν ο Φρίκ και του έδωσε και τα λεφτά για να 31 δολάρια, γιατί θέλει άδεια για να πάει μπροστά από για να κάνει αυτή τη διαδήλωση. Καλά, 31 δολάρια του έδωσε. Με 31 δολάρια, ρε Σιμπαντελή. Ανατινάχθηκε όλη η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, για όνομα του Τζαμπαζίρες είμαστε, ρε γάμο του. Τουλάχιστον για να πάρει άδεια να πάει εκεί μπροστά στην το παράβολο την πλήρωσε, το παράβολο είναι ο λίγος του. Το γαρτόσιμο. Το παράβολο ακριβώς. Πάντως είναι μια ιστορία που τη βλέπουν πάρα πολύ σοβαρά. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, όπως λένε, παίζει ακριβώς το παιχνίδι της Μόσχας. Έχει κάνει τους πάντες έξαλλους, έτσι. Δεν πρόκειται να πάρουν ούτε βίδα μέχρι να φτάσουν στις εκλογές ή μέχρι να πούνε ναι στη Φιλανδία και στη Σουηδία. Και γενικώς δεν συμφέρει και πάρα πολύ τον κύριο Ερντογκάν όλη αυτή η ιστορία. Ακόμα και ο κύριος Στόλτεμπεργκ έχει αρχίσει και κάνει στροφή εναντίον της. Φαντάζει τώρα. Λοιπόν, άμα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ένα σύντομο σχόλιο. Υπάρχει πράγματι ένα κλίμα στην Ευρώπη. Ναι. Προφανώς είναι καταδικαστέα να καίμε βιβλία, πόσο μάλλον ιερά βιβλία. Αλλά είναι σαφές ότι με την πολιτική της Τουρκίας υπάρχει ένα κλίμα. Ναι. Και στη Γερμανία, για παράδειγμα, στο Νόης, θυμάστε τις ανεκδίκητες δηλώσεις του βουλευτή του ΑΚΕΠΕ να εξοντώσουμε τους αντιπάλους μας. Δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο νομίζω μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ενώ και πολιτικά. Λοιπόν, της Τουρκίας. Την καλημέρα μας σε όλους, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι. Ευχαριστούμε, κύριε Τέραχε. Καλημέρα, κύριε Καλετερίδη. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Παντελή. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα. Έχουμε και ωραίο πάνελ εδώ. Έχουμε... βέβαια. Λοιπόν, πάρτε και ένα το Γιώτα Γιάννης για να βγείτε στον δρόμο τώρα που φτύνει η μεζίνη. Έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, πεντάθυρο, αξία 16.000. Θα βάλει αμάξι την επόμενη φορά ο Άδωνης, θα βάλει στο το καλάτι του νοικοκυριού, θα βάλει και ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν. Εδώ δεν έχεις δώσει ένα fuel pass εσύ ρε, με το αυτοκίνητο fuel μαζί. Fuel pass δεν υπάρχει. Θα σου δώσεις, δεν χωράει στο καλάθι. Θα βάλει μια τούρα. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τυπόζιτο βενζίνη. Λοιπόν. Πάμε, δώστε, διεκδικήστε επίσης μια τηλεόραση Samsung 55 ετών Smart 4K, προσφορά της Bergmann Cords εταιρείας, που είναι η πρώτη με 70.000 μεταμοσχεύσεις για μόνιμα και φυσικά αποτελέσματα μεταμοσχεύσεις μαλλιών εννοώ. Εκεί θα πάμε κι εμείς. Θα κάνουμε το κομμάτι μας μετά, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν,
Μπείτε στο core.gr για να δείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. 14999 για να διεκδικήσετε τηλεόραση. Λοιπόν, η κυρία Γεωργαντή είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Μαριάννα. Τι κάνετε, κυρία Γεωργαντή. Καλό μήνα επίσης. Όχι μόνο, εγώ είναι καλό η κυρία Φόσκολο από πίσω. Η κυρία Φόσκολο είναι διακρύβεται όμως. Δεν έρχεται μέσα, κυρία Φόσκολο. Καταρχήν, χάλασε τη θερμάστρα του Καμπουράκη. Αλλά αυτό ήταν σκάνδαλο που έγινε σήμερα, τώρα, ας μην μιλήσω τώρα. Δεν το είδα. Καταλαβαίνεις τι βίωσα εγώ. Διαλυμένη. Το μόνο που δεν μου ζήτησε να τρίψω την πλάτη, να μην κρυώνει. Δεν έχει ανάγκη, κυρία Φόσκολα. Φέρει 5-6 θερμάστρες εδώ, θα γεμίσει στο στούντιο άμα θέλει. Δεν έχει πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Καμιά φορά όταν έχετε πάρκινγκ σπίτι σας. Πάρκινγκ. Εγώ δεν έχω, αλλά... Όταν σε κλείνουν λοιπόν το πάρκινγκ και προσπαθείς να βγεις, πολύ καλό. Ήρθες, με έκλεισες. Πάρκαρες μπροστά μου. Ναι. Ξεκινάω λοιπόν να προσπαθώ να βγω. Τρελός, αυτό είναι τι τρέλα του τώρα κάνω. Είναι τρελός. Έχει τώρα, γυρίσει το κεφάλι. Αυτό. Γυρίσει το κεφάλι τώρα. Σου λέει θα καταστραφώ, αλλά θα σε καταστρέψω. Βέβαια θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι το παράδοξο είναι το δικό του αμάξι. Δεν έπαθε σχεδόν τίποτα σε αντίθεση με το μαύρο το οποίο καταστράφηκε, έτσι. Αλλά αφού κόρναρε, δεν ήρθε κανεί. Τίποτα. Χτύπωσε συναγερμό. Τίποτα, σου λέει, κοίτα, εγώ δεν μπορώ. Χτύπησε μπρο πίσω τώρα. Δεν μπορώ, λέει, να περιμένω και θα βγω. Βλέπει ανθρώπου πάνε, ακούνε γκάπα, γκούπα. Ναι. Δεν πλησιάζουν όμως. Σου λέει αυτό τώρα. Αυτό είναι τρελαμένο. Τελείω. Θα πατήσει κι άλλο. Μελίζει και το κυμπάρι. Τα ξέρει, δεν είναι. Νομίζω βέβαια αυτή η σκέψη περνάει από πολλού όταν μα κλείνουν έτσι. Και εγώ λέμε, αν είχαμε ένα λεωφορείο, τώρα θα τον είχαμε κάνει τον άλλον. Εντάξει. Θα βγει από το σπίτι σου και δεν μπορεί. Συγκρατούμεθα. Συγκρατούμαστε. Πάντα συγκρατούμεθα. Λοιπόν, και περνάμε στο εξωτερικό που υπάρχει ένα νέο trend. No tip, no trip. Τι είναι αυτό τώρα. Παραγγέλνει το φαγητό σου. Εσύ ξέρεις ότι όταν παραγγέλνεις, μπορείς να βάλεις άμα θες να δώσεις tip ή όχι. Και αυτό εμφανίζεται. Σωστό. Έτσι, ηλεκτρονικά. Αληθώς. Τώρα ηλεκτρονικά. Δημήτρη, εσύ μάλλον είσαι από το τηλέφωνο. Εγώ μόνο. Εγώ τηλέφωνο τα δίνω μετρητά. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά εκεί τα παίρνουν. Τα παίρνουν και μετρητά τα παίρνουν. Ναι, τα θα τα δεχόμαστε σε όποια μορφή και αν είναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, όποιος λοιπόν δεν βάλει μπουρμπουάρ, φιλοδότημα δηλαδή ηλεκτρονικό. Οι διανομής έχουν κάνει αυτό το τρέν και δεν του πάνε το φαγητό. Αρνούνται λοιπόν να το πάνε. Δεν το πάνε. Ετοιμάζεται όπως το τα βλέπετε εδώ. Ο συγκεκριμένος έκανε και βίντεο. Λέει τα βλέπετε αυτά. Δεν έχουν βάλει τίπ. Όποιος δεν έβαλε τίπ, δεν θα έρθει. Να το ξέρετε. Και αν του δώσει μετρητό άμα πάει. Μπορεί να πει ρε παιδάκι, μου έχω και ένα πεντάλεπτο. Το ρισκάρει. Δεν νομίζω να το κάνουν στο εξωτερικό ή μόνο εμείς οι Έλληνες. Ναι, μάλλον. Μπα. Δεν ξέρω. Εδώ μόνο. Μόνο εμείς οι Έλληνες και θα το κάνουν στο εξωτερικό. Μπορεί. Λοιπόν, καλό μήνα είπαμε και είναι ο μήνας των ερωτευμένων. Ω, αλήθεια. Ναι, 14 Φλεβάρι, έτσι. Είναι το Φλεβάρι, του Αγίου Βαλεντίνου. Νόμιζα ότι ο Φλεβάρι είναι το ερωτευμένο γενικό. Ναι, σωστό. Τι είναι αυτό τώρα, κατσαρίδες. Αν και γιορτάζουν κάθε μέρα οι ερωτευμένοι, είναι λοιπόν η εορτή στην οποία ένα ζωολογικό κήπο έκανε κάτι οξύμορο. Σου λέει, κοίτα, ότι άμα θε, δίνει 10 ευρώ, παίρνει μια κατσαρίδα και την ονομάζει με το όνομα του πρώην σου. Ναι. Και όχι μόνο την ονομάζεις. Την πατάς κιόλας κάτω. Όχι, τη δίνεις ένα ζωάκι να τη φάει. Α, στο Σκορπιό εδώ. Και όχι μόνο, αν θέλεις, με 150 ευρώ, το βάζεις όλο αυτό το βίντεο, στέλνεις και μια αφιέρωση στον πρώην και το στέλνεις, 14 Φλεβάρι. Ρε παιδιά, μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν του χωρίς αχαστούκι να τελειώνουμε. Να το σπάσει το κεφάλι. Δώσ' του μια ανάποδη, να έχεις δίκιο. Βρε, ανεπρόκοπε, πες του. Τώρα, καταρχάς, δεν θα πρέπει να κάτσεις να ασχολείς τώρα με τον πρώην σου. Αλλά εφόσον τώρα πες ότι είναι πρώιμος χωρισμός και έγινε τώρα. Και είσαστε βράζεις. Και βράζεις. Πήγαινε να βγεις από το πάρκινγκ και βάλτε το αυτοκίνητό του από πίσω. Ή πέτα τα πράγματα από το παράθυρο. Άγια στο στόμα σου. Ή φορά του κολάρω τα πράγματα. Όχι, τόσο βία. Γιατί να λέτε. Τι να λέτε. Κάνα κάδρο εκεί να τα σπάσει το κεφάλι των ανθρώπων να δούμε. Φαντάζομαι να είναι και βαρύ το κάδρο. Και άμα είναι και βαρύ, εντάξει. Λοιπόν. Τελείωσε, λοιπόν.
Και φεύγουμε, ναι. Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε είναι εδώ και ο κύριος Γεωργιάδης, παρακαλώ. Είναι και όχι μόνο. Όχι μόνο. Είμαι θαυμάστρια γι' αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Χριστίδης. Με όλους σας είδα εγώ και τα λέγατε. Σας παρακαλώ. Και με τον κύριο Ζαχαρία και με τον κύριο Χριστίδη. Και με τον κύριο Χριστίδη είδαμε έτσι. Καλημέρα σας κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε περιφέρειες, ε. Καλημέρα. Βόρεια. Βόρεια Β' Αθήνας. Νότια. Νότια Β' Αθήνας. Βόρεια, βόρεια, νότια. Α, βόρεια, 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 βόρεια νότια. Βέβαια. Ζαχαριάδης και Γεωργιάδης βόρεια. Παύλος Χριστίδης νότια. Σωστό. Πολύ σωστό. Είμαστε αχώριστοι με τον κύριο Γεωργιάδη. Σας βλέπω. Ναι. Σας βλέπω. Σας έχουμε παρακολουθήσει. Τώρα πώς θα κάνετε στη Βουλή. Στη Βουλή πώς θα είστε. Τι αχώριστοι τώρα. Πού δεν θα είστε στη Βουλή. Πώς θα είστε στη Βουλή. Πάνε ο κύριο Γεωργιάδη στην αντιπολίτευση, εγώ συμπολίτευση. Μια χαρά. Τώρα ρε παιδί μου, θα κάνουμε υπομονή ένα μήνα. Θα πηγαίνουμε σε κάμε κόντρε πάνελ κτλ. Τώρα γιατί, πώς σχολιάζετε ότι αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε δηλαδή τώρα. Εδώ μιλάει για συνταγματική εκτροπή. Θέλω πολύ να ακούσω αυτό το κολέγιο των συνταγματολόγων που έγινε πολύ της μόδας το τελευταίο διάστημα, τι γνώμη έχει τη χθεσινή απόφαση του κυρίου Τσίπρα. Δεν έχει τοποθετηθεί ο κύριος Κοντιάδης. Δεν τον έχω ακούσει ακόμα να τοποθετείται επί της αποφάσεως του κυρίου Τσίπρα και της συνταγματικής του πρόβλεψης και αν το Σύνταγμα προβλέπει κάτι. Θα ήθελα πολύ τον κύριο Κοντιάδη που έχει άποψη, το παντός επίση του στο Σύνταγμα, να μας πει για την άποψη του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, για τις παρακολουθήσεις. Μέχρι προχθές. Η άποψη των συνταγματολόγων πάντως για τις παρακολουθήσεις είναι ομονοούν οι συνταγματολόγοι. Για αυτό το λόγο θέλω τους εγκρίτους, το είπα, το έγκριτο κολέγιο των συνταγματολόγων να μας πούν τι προβλέπει το Σύνταγμα επί της προτάσεως του κυρίου Τσίπρα. Λέτε ότι είναι συνταγματικό αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας τώρα. Πρώτα απ' όλα είναι βλακώδες. Είναι χειρότερο από το συνταγματικό δηλαδή. Αλλά αυτό είναι ελεκτικό του θέμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι βλακώδες τον εξής λόγο. Διότι οι βουλευτές εκλεγόμαστε για να εκπροσωπούμε τον λαό, συνταγματική μας θητεία. Να. Η συνταγματική θητεία λήγει στις 7 Ιουλίου. Με τις 7 Ιουλίου είμαστε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν αναγνωρίζω. Τρόπος να πέσει η κυβέρνηση με κοινοβουλευτικό ακτισμό δεν υπάρχει. Ο μόνος νόμος τρόπος να πέσει η κυβέρνηση ήταν η κατάσταση πρόταση της πιστείας. Η πρόταση κατατέθηκε, ιτήθηκε πανηγυρικό στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε την παραμικρή απώλεια παρά τις φήμες και τις διαρροές και τις απόψεις κλπ. Πήραμε μπετόν αρμέ την πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας λέει ότι μπορεί να είναι πιθανώς και εκβιαζόμενοι, λέει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία παρακολουθούνται. Δηλαδή, 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήσαν όλοι εκβιαζόμενοι. Προσήλθαν στη Βουλή και ψήφισαν εκβιαζόμενοι. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκβιαζόμενος. Οι 156 βουλευτές είναι εκβιαζόμενοι, αλλά ο μόνος μη εκβιαζόμενος είναι ο Τσίπρας. Αυτό περίπου λέμε στην ελληνική κοινωνία. Παρακαλώ, κύριε Ζαχαριάδη. Για να απαντήσουμε. Καταρχήν, δεν καταλαβαίνω το ύφος της απάντησης του κυρίου Γεωργιάδη αναφορικά με τους συνταγματολόγους. Όταν κάποιοι συμφωνούν με τα κόμματά μας, είμαστε μια χαρά. Όταν δεν συμφωνούν, τους ηρωνευόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, λίγο σεβασμό, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια διαδρομή. Και οι οποίοι, κύριε Γεωργιάδη, τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν να είναι άμεσοι συνεργάτες είτε σε πολιτικό, είτε σε τεχνικό, είτε σε τεχνοκρατικό επίπεδο στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, δεν θα έβλαπτε επειδή διαφώνησαν για ένα ή και περισσότερα ζητήματα. Ο κύριος Γεωργιάδης πάντα έχει έτσι έναν έντονο και απόλυτο τρόπο να τοποθετείτε στα πράγματα. Ναι. Θα σας διαβάσω εγώ τώρα μία δήλωση και μετά θα μου πείτε ποιος την έχει κάνει αυτή για να δούμε, ας πούμε, πόσο τα πράγματα πρέπει να κινούνται με απόλυτο τρόπο. Λέει, δεν θα συμμετέχουμε στη Βουλή καθόλου αυτή τη βδομάδα. Θα καταγγείλουμε τη διαδικασία και θα αποχωρήσουμε. Δεν θα μπούμε στο κάδρο μιας απονομιμοποιημένης Βουλής, η οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να ανοίξει και ανοίγει μόνο για διευθετήσεις. Να τις κάνουν χωρίς εμάς. Ποιος τα έχει πει αυτά? Τα έχει πει ο Τσίπρας. Όχι, τα έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο καθένας με τον τρόπο τον οποίο θεωρεί, και εμείς όταν βγαίνει η ΑΔΑΕ και λέει, η ηγεσία του στρατεύματος παρακολουθείται. Κορυφαίοι υπουργοί παρακολουθούνται. Αρχηγός κόμματος παρακολουθείτε. Έχουμε κάθε δικαίωμα να πούμε ότι αυτό δεν είναι ένα πλαίσιο δημοκρατικής ομαλότητας. Λέει, ας πούμε, για τους εκβιασμούς. Αφήστε τι λέμε εμείς. Να σας θυμίσω τι έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης στον κύριο Τσίμα στο ραδιόφωνο του Sky. Λέει, θέλανε να παρακολουθούν την προσωπική μου ζωή. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται. Αυτό λέγεται απόπειρα παγίδευσης για εκβιασμό. Αυτό τι σημαίνει όμως, αυτό, ότι αν αύριο το Πασόκ ο Τσίπρας, πάω με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ, εκβιάζεται. Ακούστε, εγώ δεν είμαι Πασόκ. Εγώ δεν είμαι Πασόκ, ούτε θα τοποθετηθώ για το Πασόκ. Ναι, αλλά λέω εσείς όμως, λέτε, αποδίδετε στον Ανδρουλάκη. Λέω όμως, όχι, εγώ δεν αποδίδω τίποτα. Λέτε ότι τον κρατάνε με κάτι. Ακούστε, όχι.
Δεν πιστεύω ότι ο αρχηγός ενός κοινοβουλευτικού κόμματος εκβιάζεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν προσπάθησαν να τον εγκλωβίσουν, να τον παγιδεύσουν και να τον εκβιάσουν. Και το λέω αυτό, αν μπορώ να τελειώσω την πρότασή μου. Διότι και ο κύριος Γερουλάνος, αν μπορώ, αγαπητέ Παύλο, πριν από 2 εβδομάδες το επανέλαβε αυτό το θέμα. Και αν θέλετε, στον επόμενο γύρο προχωράμε και στο πολιτικό προγραμματικό. Δηλαδή γίνεται ένα κόμμα της κεντροαριστεράς προοδευτικό να πάει με ένα κόμμα της... Αυτό. Κύριε, μπορεί να πάει ο Χριστίδης με τον Γεωργιάδη. Εγώ δεν το φαντάζομαι αυτό. Το θεωρώ αδιανόητο. Δύο σύντομα σχόλια. Πρώτον, και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης γύρω από το ζήτημα του κύριου Κοντιάδη. Ο κύριος Κοντιάδης είναι ένας καθηγητής εγνωσμένης αξίας, με πολύ σοβαρή πορεία. Έχει κάθε δικαίωμα να τοποθετείται στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι πρέπει τους συνταγματολόγους να τους αξιολογούμε. Πάμε στην ουσία τώρα. Οι συνταγματολόγοι έχουν την εκτίμησή μας. Προχωράμε. Καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στεναχωρηθεί για μια σειρά ανθρώπων που πίστευε ότι είναι δική της και τελικά αποδεικνύεται, όπως ορθώς λέγαμε, ότι δεν είναι δική της. Μα έτσι πίστευε και ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς είστε δικό του, αλλά τσαντισμένος είναι. Δεύτερον, κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε ένα ταγκό ερωτευμένο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό συμβαίνει. Έχουν στήσει ένα καυγά. Ο καυγάς προσβάλλει τη δημοκρατία. Δεν κάνει τους πολίτες να ασχολούνται με το βασικό ζήτημα, αλλά έχουμε μια επικοινωνία. Και φυσικά αυτό το οποίο κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια καταστροφική διαχείριση. Γιατί τους λέτε γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στείλει πολλά λουλούδια στον κύριο Τσίπρα για αυτό το οποίο κάνει. Γιατί τον γλιτώνει διαρκώς τον κύριο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που είναι στριμωγμένος για μια σειρά ζητημάτων, προκαλεί εξελίξεις οι οποίες το μόνο πράγμα το οποίο είναι σωσίβιο για τη Νέα Δημοκρατία. Καλά τώρα, θέλει να σώσει το Τσίπρα στο Μητσοτάκη. Είναι τώρα αυτό το ταγκό των ερωτευμένων που σας έλεγα στην αρχή. Τα έχουν βρει, έχουν κλείσει μεταξύ τους ένα δίπολο το οποίο τους εξυπηρετεί επικοινωνιακά και αντί να ασχολούμαστε με τα πραγματικά ζητήματα της ακρίβειας, ασχολούμαστε με αυτό. Κύριε Γεωργιάδη. Εσείς είχατε φύγει από τη Βουλή, λέει εδώ. Δεν είναι ο κύριος Ζαχαριάδης. Δεν είναι ο συνταγματολόγο. Είπα ότι περιμένω την τοποθέτησή τους επί της απόψεως του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω ότι αυτό είναι ηρωνία. Ναι. Φαντάμε αφού ήθελαν τόσο πολύ να τοποθετηθούν όλο αυτό το διάστημα για δημόσια ζητήματα τη πολιτική αντιπαράθεση, δεν του διαφύγει και αυτό. Δεν είναι. Καμία ηρωνία δεν έκανε. Είπα να μένω. Έτσι ακούστηκε. Να σα πω την αλήθεια. Πάμε τώρα με τη σειρά για να εξηγήσω τον κύριο Ζαχαριάδη έτσι με ηρεμία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η κυρία Τσαπανίδου δεν είπε αυτό που ο κύριο Ζαχαριάδη. Ο κύριο Ζαχαριάδη είπε, εμεί δεν είπαμε ότι είναι εκβιαζόμενο, είπε ο κύριο Ζαχαριάδη τώρα. Είπαμε ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον εκβιάσουν. Η κυρία Τσαπανίδου δεν είπε αυτό. Είπε, αν γίνει κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τότε εμεί πώ ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι προϊόν εκβιασμού. Να. Άρα η κυρία Τσαπανίδου τι είπε, ότι του παρακολουθούσαν το τηλέφωνο. Του βρήκαν άσχημα πράγματα στο τηλέφωνο. Ο καθένας βάζει στο μυαλό ποια μπορεί να είναι αυτά τα άσχημα που πιστεύει η κυρία Τσαπανίδου. Και με αυτά τα άσχημα που του βρήκανε, θα τον εκβιάσουν στο τέλος να κάνει συγκυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, εάν χρειαστεί. Αυτό είπε. Άρα στην ουσία τον έβγαλαν τον Ανδρουλάκη απατεώνα. Για το καλάμε πολύ απλά. Λιανά να τα καλάνε το καφενείο. Είπε η κυρία Τσαπανίδου. Ο Ανδρουλάκης ένας απατεώνας, την απάτη την ξέρει ο Μητσοτάκη και του παρακολουθεί το τηλέφωνο και τον εκβιάσει. Αυτό είπε. Το θεωρώ απέσιο τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή δεν γλιτώνει ο Ανδρουλάκης. Πολύ απαξιωτικό τον κύριο Ανδρουλάκη και πολύ τιμητικό τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, ο κύριο Ζαχαριάδης, πραγματικά, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν Αλτσχάιμερ ή πιστεύουν ότι έχουμε εμείς Αλτσχάιμερ. Λέει, διάβασε τη δήλωση της Νέας Δημοκρατίας όταν πότε, όταν μετά από τις ευρωεκλογές και αφού είχε ιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 10 μονάδες. Και αφού είχε κάνει διάγγελμα ο κύριος Τσίπρας το βράδυ και είπε: προχωράω σε άμεση προκήρυξη εκλογών, γιατί θεωρώ ότι έχω χάσει την πολιτική νομιμοποίηση. Μετά από μια εβδομάδα άλλαξε γνώμη και είπε: θα ανοίξω τελικά τη Βουλή για να ψηφίσω τι. Ένα πράγμα ψήφισε: τον ποινικό κώδικα. Ποιο ποινικό κώδικα, αυτόν για τον οποίο ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κοντονής, είπε ότι τον ψηφίσανε γιατί πήρανε λεφτά. Του έχει κατηγορήσει: πήραν λεφτά για να τον ψηφίσουν. Ότι είχε μέσα, είπε ο κύριος Κοντονής, διατάκ που του πληρώθηκαν για να του ψηφίσουν. Είναι αυτός ο ποινικός κώδικας που έκανε τις υποκλοπές από κακούργημα πλημέλημα, που έκανε τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα, που έκανε μια σειρά πράξη δηλαδή που κατά τον κύριο Κοντονή είναι προϊόν διαφθοράς. Και η Νέα Δημοκρατία τότε, ενώ είχε κερδίσει 10 μονάδες εκλογές, και ενώ ο κύριος Τσίπρας είχε πει: έχασα την πολιτική μου νομιμοποίηση και πάω σε εθνικές εκλογές, όταν κατάλαβε ότι ανοίγει τη Βουλή για αυτά που καταγγέλει ο Κοντονής, προφανώς και τα κατήγγειλε στον ελληνικό λαό. Και απεδείχθη από την εξέλιξη των πραγμάτων ότι όλες μας οι καταγγελίες ήταν αληθινές. Και τις έκανε μαλαμάνο ο δικός σου άνθρωπος, ο Κοντονής. Άρα καμία σχέση μία περίπτωση με την άλλη. Εδώ δεν έχουμε εκλογές, ούτε χάσαμε καμία εκλογή για να μέσα στη Νέα Δημοκρατία, για να έχουμε πολλές καμία πολιτική νομιμοποίηση. Τρίτον, αυτό είναι το καλύτερο από όλα που ο κ. Ζαχαριάδης. Αυτό είναι υπέροχο. Ποιο? Είναι, απορώ πως σας διέφυγε.
Ποιο? Είναι επίπεδου Ρέμπραντ. Ναι, να μιλήσω. Λέει, να μιλήσουμε, λέει, για προγραμματική σύγκληση. Είναι δυνατόν ένα κόμμα της κεντροαριστεράς του Πασόκ να κάτσει να κάνει, λέει, συγκυβέρνηση με τον Γεωργιάδη, ναι, με δεξιά. Ναι. Δεν πρέπει να γίνει προγραμματική σύγκληση. Θυμίζω τον σχεδόν ακροαριστερό Πάνο Καμένο. Γιατί προφανώς όλοι ξέρουμε ότι ο Πάνος Καμένος είναι από τα σπλάχνα της άκρης αριστεράς. Και έτσι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει μια ωραία προγραμματική αριστερή σύγκληση με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται περί κωμωδίας. Λάστιγε. Όσο αφορά και τον κύριο, Χριστίδη, μάλλον πάλι ο κύριο Ζαχαριάς έχει αμνησία. Εγώ ο ίδιος, ο Γεωργιάδης, εγώ το φυσικό υποκείμενο που βλέπετε εδώ με τσάρκα και ωστά, έχω υπάρξει δύο φορές στο Υπουργικό Συμβούλιο με το ΠΑΣΟΚ. Και επί Λουκά Παπαδήμου και επί Αντώνη Σαμαρά Βενιζέλου. Ναι. Ποια είναι η απορία του, αν μπορώ να ξαναυπάρξω και τρίτη. Προφανώς, ναι. Κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι που πάει εδώ η κουβέντα, γιατί το ερώτημα είναι πραγματικό. Κατά τη γνώμη μου, άλλο πράγμα το 12, άλλο το 15, άλλο το 23. Άλλα ζητήματα είχε να λύσει η χώρα τότε. Πείτε μας, λέει, ο κεντροαριστερό Καμένο. Πώς κάνατε την προγραμματική σύγκληση με τον κεντροαριστερό Καμένο. Σήμερα. Εγώ ποτέ, για ανθρώπους με τους οποίους θέλω να συνεργαστώ, κύριε Γεωργιάδη, δεν τους προσβάλλω. Εσείς τώρα λέτε μπορώ να υπάρξω σε ένα υπουργικό σχήμα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά πριν από ένα μήνα ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή τους έβριζε και τους απαξίωνε. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δεν χτίζονται πολιτικές συνεργασίες. Εμείς τι λέμε, πουθενά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν υπάρχει συγκυβέρνηση σοσιαλδημοκρατικού κόμματος με... με χριστιανοδημοκρατικό, με κόμμα λαϊκό. Γιατί... Σε όλες τις χώρες, αν με επιτρέπετε, υπάρχουν συγκυβερνήσεις όμορων πολιτικών χώρων. Αριστερά, κεντροαριστερά, πράσινη. Δεν γίνεται η φιλελεύθερη της Γερμανία είναι αριστερή. Το ΠΑΣΟΚ. Δεν γίνεται το ΠΑΣΟΚ. Η φιλελεύθερη κύριε Γερμανία είναι αριστερή. Η φιλελεύθερη είναι φιλελεύθερη. Δεν είναι δεξί. Η φιλελεύθερη. Στη Γερμανία η φιλελεύθερη δεν είναι το Τσεντεού. Δεν είναι το Τσεντεού. Ποιο δεξιό από το Τσεντεού είναι το φιλελεύθερο στη Γερμανία. Δεν είναι ότι είναι λίγο. Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. σε διάφορα στοιχεία είναι πιο σκληρή από το Τσεντεού, αν θέλαμε να μιλήσουμε για Γερμανία. Σε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, δεν γίνεται το ΠΑΣΟΚ να επικαλείται το παράδειγμα τη Ισπανία ή το παράδειγμα τη Πορτογαλία. Και να λέει ο κύριο Γεωργιάδη, κλείνω με αυτό. Είστε πολύ φερνινήφοι, κύριε Χριστίδη. Όλα τα υπόλοιπα, όταν έχετε κρυφακούσει την ηγεσία του στρατεύματος, κύριε Γεωργιάδη, δεν δικαιούστε να μιλάτε. Αυτό είναι θεσμική, κοινοβουλευτική. Στην ΕΕ που είναι στην ευθύνη του γραφείου του Πρωθυπουργού. Με ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Εάν δεν ξέρετε. Ο Τσίπρας άκουγε την παρακολουθία. Δεν ήταν η ΕΕ στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο Τσίπρας άκουγε την παρακολουθία. Δεν ξέρετε τι γίνεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είναι ακόμα. Δεν βαρεθήκατε να λέτε ότι δεν είναι ανοησίε. Είναι ανοησίε που λέτε, κύριε. Είναι ανοησίε. Μου έχετε πει τρει φορέ ότι λέω ανοησίε. Είναι ανοησίε. Με δεν έχετε επιχειρήματα. Η ΕΕ παρακολουθεί νομίμως όποιον θέλει. Είναι απάντηση. Όποιον θέλει. Δεν είναι έτσι. Θα τηρήσει τον νόμο και θα παρακολουθήσει όποιον θέλει. Με θεσμοί στη χώρα. Με του θεσμού παρακολουθεί. Με του θεσμού μάλλον. Με του θεσμού σα είπα. Με την άδεια τη δικαιοσύνη. Το έκανε ήταν λάθο και δεν θα το επέτρεπα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Χρυσίδη για να κλείσουμε. Αυτή η συζήτηση και ο καυγά. Είναι ένας καυγάς μη παραγωγικός. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, είναι ενωμένο, είναι δυνατό και έρχεται για να ανατρέψει πολιτικούς συσχετισμούς. Γιατί? Γιατί η επιλογή του κ. Τσίπρα, κατά την άποψή μου, είναι επιλογή διαχείρισης ήττας εν όψει των εκλογών. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να στήσει μια μονοκρατορία. Ωραία. Σε όλα τα ζητήματα. Χρειάζεται ένα πόλος απέναντι. Και ο πόλος μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ κέρδισε ιστορικά την Νέα Δημοκρατία και μπορεί να την ξανακερδίσει. Επιπροσωπικό μόνο. Επιπροσωπικό. Επειδή ανεφέρεται ο κ. Χαριά σε μένα τον κ. Χρυστίδη, εμένα ο κ. Χρυστίδη μου είναι πολύ συμπαθή επιπροσωπικού. Δεν έχει σχέση αυτό με τα πολιτικά. Δεν έχει σχέση. Και εγώ του εύχομαι καλή επιτυχία. Και σε εσά έχουμε καλή διαδρομή. Το θέμα είναι με τι πρόγραμμα κυβερνάει η χώρα, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στα εκλογικά. 9-9-9 να το πάρετε, να το διεκδικήσετε. Παιδιά, 16.000 η αξία του. Επίσης, εξαιρετικό. Μια τηλεόραση Samsung 55 inch Smart 4K προσφορά της Bergman Cord. Τώρα θα μάθουμε πληροφορίες περισσότερες για την Bergman Cord από τον άνθρωπο που την τρέχει. Λοιπόν, δωρεάν διάγνωση στην επίσκεψη που κάνετε. Cord.gr οι πληροφορίες. 14-9-9-9 για να διεκδικήσετε το δώρο. Λοιπόν, γιατί πιάνεις το κεφάλι σου.
Θα το γεμίσουν εδώ, τώρα, θα γεμίσουν όλα, Δημήτρη μου. Από μυαλό έχεις, από τα άλλα θα τα γεμίσουν εμείς. Η επιστήμη είναι εδώ για μας. Λοιπόν, καλημέρα. Ο κύριος Βαρδής Κορδεράς, Γενικός Διευθυντής της ή του Bergman Cord. Της Bergman Cord. Είναι η περίφημη εταιρεία αυτό, η οποία... Από τις καλύτερες εταιρείες, καλύτερη εταιρεία μεταμόσχευσης μαλλιών, έτσι δεν είναι? Έχετε κάνει 70.000 μεταμοσχεύσεις, δηλαδή τρελά νούμερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Bergman Cord έχει μεγάλη ιστορία. Ναι. Καταρχήν είστε σε 5-6 πόλεις αυτά. Πού? Ναι, έχουμε πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είναι 44 χρόνια η εταιρεία στην Ελλάδα. Πολλά. Είναι πολλά τα χρόνια πράγματι. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια σταθερότητα. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σαν εταιρεία, σαν κλινική μαλλιών και έχει βοηθήσει 70.000 ανθρώπους. Πράγματι, όπως είπατε, είμαστε σε 5 πόλεις στην Ελλάδα. Δηλαδή, σχεδόν όλη την Ελλάδα πιάνουμε. Ναι. Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στη Ρόδο και στην Κρήτη. Υπάρχουν γιατροί πλαστικοί χειρουργοί, οι οποίοι είναι μόνιμοι συνεργάτες της κλινικής. Πλαστικοί δερματολόγοι και τέτοια. Ακριβώς. Οι οποίοι είναι έμπειρη ομάδα. Βέβαια, αυτοί όλοι πλαισιώνονται από μια ομάδα νοσηλευτών, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο. Και... Εγώ πάντως, όπου και να πάω, ό,τι πάω, πάω σε ένα γιατρό να κάνω οτιδήποτε. Λέω, αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που θα μου κάνει, σε πόσους άλλους το έχει κάνει? Αυτό είναι το βασικό μου. Σωστό. Εμπειρία. Αν μου πει είσαι ο δεύτερος, θα πω παιδιά, κάπου πρέπει να μάθει λίγο σε μένα. Αν μου πει έχει κάνει χίλιες τέτοιες, ξέρει. Του έχουν τύχει όλα, ξέρει και αυτό. Να σας πω, κύριε Καμπουράκη, αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό. Η απόλυτη εξειδίκευση. Και η απόλυτη εξειδίκευση υπάρχει στην Bergman, γιατί είναι αυτό που σας είπα, είναι η διάρκεια της εταιρείας, είναι το προσωπικό, είναι οι γιατροί. Και πιστεύουμε ότι όσον αφορά ανθρώπους που αρχίζουν να βλέπουν κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα. Πότε πρέπει να έρθει αυτός τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που εμείς συνιστούμε είναι ότι με τα πρώτα σημάδια τριχόπτωσης, καλό θα είναι να πάνε να ρωτήσουν κάποιον ειδικό. Ναι. Εμείς... Αυτό αφορά γεμίσματα. Λίγα, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει κάποιος, δεν ξέρω ποιος, Δημήτρη, λέω. Λίγα, εδώ. Λίγο. Μπορεί να αφορά περισσότερο. Κοιτάξτε, για μας η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κύριε Στάθη. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ναι. Εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν μεμονωμένο περιστατικό και οι άνθρωποι που εμπιστεύονται και έρχονται κοντά μας παίρνουν μια δωρεάν, να τονίσουμε, αρχική πρώτη εκτίμηση. Δωρεάν πρώτη η διάγνωση. Έτσι, αρχική. Όπως το λέτε και πριν, όπως το είπατε, ναι, είναι δωρεάν η πρώτη εκτίμηση, που σημαίνει ότι όταν έρθει κάποιος. Έχουμε χτυπάει την πρώτη, με εξετάζει, μου κοιτάς και μου λέει μια εξέταση και από εκεί και πέρα. Αποφασίζει. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι λίγο και οι δραστηριότητες της Bergman Cord, για να είναι ξεκάθαρο και για τον κόσμο που μας ακούει. Να πούμε ότι όλα ξεκινά από τη διάγνωση. Δηλαδή, η διάγνωση είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή, να έρθει κάποιος, να ενημερωθεί, να μάθει ακριβώς τι μπορεί να κάνει, ποιο είναι το πρόβλημά του, ποια είναι τα αίτια. Ναι. Το δεύτερο από εκεί και πέρα είναι ότι υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή, ανάλογα το πόρισμα της διαδικασίας που είπαμε πριν, της διάγνωσης. Των επιστημόνων και τα λοιπά. Ακριβώς, προτείνεται η κατάλληλη λύση. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία λύση η οποία είναι για όλους τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια διαφορετική περίπτωση. Εδώ λοιπόν υπάρχουν, εκτός από τη μεταμόσχευση μαλλιών, η οποία είναι. Και θεραπείες άλλες, ακριβώς, η οποία είναι μία από τις βασικές λειτουργίες της κλινικής μας. Υπάρχουν οι θεραπείες. Στις θεραπείες υπάρχουν οι ενέσιμες θεραπείες, που είναι τελευταίας τεχνολογίας, και οι μη ενέσιμες θεραπείες. Πέραν αυτού, να πούμε ότι υπάρχει και ένας τομέας καινούριος που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Να τονίσουμε εδώ ότι η Bergman Cord έχει άμεση σχέση με τη γερμανική Bergman. Η Bergman δηλαδή είναι μια γερμανική εταιρεία. Εμείς είμαστε οι άμεσοι συνεργάτες. Για πέραμε αυτή τη θεραπεία, πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Ακριβώς, και υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους ογκολογικούς. Αυτό είναι μεγάλο κοινωνική διάσταση. Ακριβώς. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο το έχουμε αποκλειστικότητα εμείς, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία, που το δίνουμε σε ανθρώπους που έχουν αυτή την. Αυτό το πρόβλημα, βέβαια. Που απευθύνονται στην κλινική και υπάρχει λύση και για αυτούς τους ανθρώπους. Τεράστια τόνωση στον ψυχισμό αυτών των ανθρώπων. Πολύ σημαντικό αυτό. Και να σας πω και ένα τελευταίο πριν κλείσω για το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχει η εταιρεία, η οποία για τον κόσμο μας ακούει μπορεί να είναι σημαντικό, που συνεργαζόμαστε με συλλόγους καρκινοπαθών. Μπράβο. Και μέσα στα πλαίσια της υπευθυνότητας της εταιρικής βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους δίνοντας περούκες δωρεάν. Δωρεάν. Ναι, εφόσον μαζεύουμε κοτσίδες. Μπράβο, εντάξει, μαζεύουν οι σύλλογοι. Πολύ σημαντικό. Εμείς περίπου για αυτούς τους ανθρώπους και να τονίσουμε ότι τις δίνουμε δωρεάν σε συνεργασία με αυτούς τους συλλόγους. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τον Καμπουράκι να έρθουμε μια μέρα. Θα σου έρθουμε μια μέρα. Να δούμε λίγο τι. Έστω και για καφέ να έρθει. Δεν θα μείνουμε στον καφέ, να ξέρετε, κύριε Καμπουράκι. Αλλά δεν θέλει και πολύ δουλειά, μωρέ το κεφάλι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε εμείς. Λοιπόν, αποχωρούμε. Φεύγουμε.
Αύριο τα νεότερα, παιδιά. Πρωί-πρωί.